Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα με Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Καλησπέρα, Ζαχαρία. Καλησπέρα, Τάσο. Συντροφιά, παραίτσα, θα σας κρατήσουμε όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Και Δευτέρα και Παρασκευή, μην ξεχνάτε, η ώρα η σωστή είναι 10 έως τις 12, έτσι. Πολλά έχουμε να πούμε. Πολλά, ναι, πριν λίγο τελείωσε το μάτς του ΠΑΟΚ, έχουμε και το μάτς του Άρη αύριο. Υπάρχει πολλή ειδησιογραφία. Φυσικά περισσότερο στον ΠΑΟΚ που τελείωσε τώρα το παιχνίδι. Εν εξελίξη βρίσκεται και το μάτς του Ολυμπιακού. 2-0 με τη Λάρισα από πάρα πάρα πολύ νωρίς. 0-1 κερδίζει ο Παναθηναϊκός μέσα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό στο 50ο λεπτό. Το μάτς στο στάδιο Καραϊσκάκης βρίσκεται στο 41ο λεπτό. 2-0 Ολυμπιακός στην Λάρισα. Μας βοηθάνε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχει 2-3 αγωνιστικές, μας βοηθάνε τα αποτελέσματα. Μας πάνε. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω μόλις τώρα, γιατί προέχει η ενημέρωση, ένα άρθρο που έχει επιμεληθεί η Αγάπη Γαβριλίδου στο ΠΑΟΚ 24. Είναι το μεταγραφικό μπαμ που κάνει ο ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή. Ο 26χρονος χαφ Ολιβέιρα από την Πόρτο. Από την Πόρτο, ετοιμάζεται να ντυθεί στα ασπρόμαυρα. Η τελευταία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ. Φαίνεται πως είναι τελικά ο Σέρτζιο Ολιβέιρα της Πόρτο. Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο 26χρονος χαφ ετοιμάζεται να ντυθεί στα ασπρόμαυρα με τους συμπατριώτες του να κάνουν λόγο για δανεισμό. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει να επιδείξει φέτος 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 8 στο πρωτάθλημα και 4 στο Champions League, μετρώντας 2 γκολ και 2 assist, αναμένεται αύριο ο Ολιβέιρα από την Πόρτο να είναι στην Θεσσαλονίκη. 1,81 ύψος, αγωνίζεται στη μεσαία γραφή, στη μεσαία γραμμή. Φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Πόρτο. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Πάκος Φερέρα, στην Αντ και να ενημερώσουμε τέλος κλείνοντας ότι είναι προϊόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής των Ακαδημιών της Πόρτο. Μεγάλη μεταγραφή. Στην Πόρτο ποιος είναι αυτός ο πρώην του ΠΑΟΚ, Κοσεϊσάο ή κάνω λάθος? Δεν θυμάμαι. Στην Πόρτο, στην Μπενφίκα, κάπου είναι. Μπορεί και να είναι. Μπενφίκα νομίζω. Κάνω λάθος. Μπενφίκα ήταν σίγουρα ο Κοσεϊσάο, ναι. Εντάξει, δύο ομάδες έχει εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Να πούμε ότι μεταγραφές για όλες τις ομάδες είναι μέχρι αύριο 12 η ώρα το βράδυ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα παράθυρα που υπήρχαν παλιά με τα ταχυδρομεία. Αυτά δεν νομίζω υπάρχουν. Αυτά είναι δημοσιογραφικά. Νομίζω αυτό. Ότι αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία. Και παλιά έτσι γινόταν και πήγαιναν στο ταχυδρομείο μία-δύο μέρες μετά, βάζανε ημερομηνία τέτοιο, είχαν κάποια μέσα και πώς το κάνανε, πιο παλαιά, και περνούσε η μεταγραφή. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Τώρα με την τεχνολογία βέβαια λίγο δύσκολα να τους ξεγελάσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Μέχρι αύριο στις 12 η ώρα είναι οι μεταγραφές για όλες τις ομάδες. Το λέω εγώ για τη δικιά μου, γιατί περιμένουμε κάποιες μεταγραφές, αν και. Δεν ξέρω. Πολύ άκρα του τάφου σιωπή βλέπω τελευταίως. Και έχει μείνει μία μέρα και κάτι, έτσι. Ειδικά στην θέση του δεξιού μπακ έχουμε μία τεράστια τρύπα εκεί πέρα. Κάποιες πρώτες πληροφορίες για τον Ολιβέιρα λένε ότι είναι πολύ τεχνίτης ποδοσφαιριστής, είναι επιτελικός μέσος, έχει το στυλ του Μαωρίσιο αλλά είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο δυνατός. Παίκτης Πόρτο είναι, δεν μπορεί να είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Για να δούμε τι θα δούμε. 3-0 ο Ολυμπιακός, η μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής νομίζω. Δεν περίμενε κανείς η ομάδα του Αλέξη Κούγια να τρώει 3 γκολ στο 44ο λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι θα διαβάσουμε ανακοίνωση στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαι 1000% σίγουρος αυτό που σας, λέω. Όχι, καθαρό γκολ, εντάξει. Δεν είπα εγώ ότι είναι. Δεν είδα. Γιατί να βγάλει ανακοίνωση? Ότι... Τι? Να βγάλει ανακοίνωση γιατί. Κάτι θα βρει ο Αλέξης. Κάτι θα βρει. Φίλε, κάτι δεν βρει. Δύο καρεκλάκια λείπουν και στη θηρά. Μπορεί, να... Άμα, μπορεί να ήταν κάτι παιδί μου, ναι, από καουτσούκ τα κορδόνια των ποδοσφαιριστών, ξέρω κάτι εγώ. Θα βρει να πει, όντως. Καλά, το έχει αυτό, το είπαμε. Θέλει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, λες και δεν έχει στη ζωή του αρκετή δημοσιότητα. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Βαγγέλη, μας ενημερώνει γιατί εγώ από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παιδιά, το έχω δηλώσει, είμαι κούτσουρο. Στην Πόρτο είναι προπονητής ο Κοσεϊσάο, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πέρσι πήρε πρωτάθλημα όπως θα πάρει και φέτος, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Να το στο φιλαράκι μας ο Έξης, ο Γιάννης ο Ζιγκόλης. Ναι. Σε περιμένει, λέει, χαιρετίσματα στο καλύτερο δίδυμο. Τάσο Κυριακή, σε περιμένει ο Πόνσε. Πόνσε. Ναι, Γιάννη μου, εντάξει. Δεύτερο σκόρερ ο Πόνσε. Ο Πόνσε, οκ. Okay. Γιάννη. Εγώ έχω να σου πω, Γιάννη, 17 νίκες στα 18 μάτσα, γορίνα μου. Σωστό και αυτό. Και έχει λίγο το νου σου, πες τον Πόνσε να βάλει κανένα τσίγκινο.
Γιατί ναι. Εγώ έχω ακπομ. Έτσι, ναι, έχω βαρέλα. Ακπομ. Έχω δύο μπλάκμαν, κάτσε καλά. Ο ακπομ, μπα και τον από σήμερα, μπα και τον λέμε Γιουνές ακπομ. Όχι. Φιλανδάκι, α με βάζει με ένα τα γκολ και α κάνει κανένα απέναντι. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Σωστό. Τον έβαλε χέρι. Έβαλε γκολ σήμερα, όχι. Έβαλε γκολ. Όχι, δεν έβαλε. Ο Πέλκα έβαλε και ο Σφίντερσκιν. Έτσι, όχι Σφίντερσκιν. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά. Ένα πάμε, λεπτό, πάμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είμαι εξοργισμένος με κάποια πράγματα. Θέλω να πω. Θα πούμε για την ομάδα πραγματάκια. Και για σας, ναι, άνοιξε τα αυτιά σου και εσύ, γιατί θα σταχώσω και σένα σήμερα. Θα σε ξεσκίσω σήμερα. Καλά, αντί να γίνει το αντίθετο. Το αντίθετο γιατί να γίνει. Δεν ξέρω εγώ. Φιλαράκι, είπαμε να παντρευτεί, δεν είπαμε να του πάρει βάρνα όλου. Εντάξει. Μας λένε. Εδώ ο άλλος δεν μας είπε καληνυχτάκι. Αλλά εντάξει, χαρτολογώντας. Πάμε στους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πρώτος και καλύτερος, το Εσκομπάρ. Γνωστή η διεύθυνση, εγώ θα το πω. Εντάξει. Μεγάλο είσαι εκεί. Γεωργίου Παπανδρέου 9, γνωστή η διεύθυνση πλέον του Εσκομπάρ. Ακόμη πιο γνωστό και το τηλέφωνο 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας, μην ξεχνιόμαστε. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέγη της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και Premier League. Μαγαζάρα από τις λίγες. Και της αγαπημένης ομάδος. Με special καθαρά ποτά, με υπέροχα κρύα πιάτα. Με μοναδικές θηλυκές παρουσίες και σαν θαμώνες αλλά και σαν προσωπικό. Ιδίως σε Πουσουκού που υπάρχει και υποδοχή, γίνεται ο χαμός. Και μετά τα μάτς μπορείς να ράξεις όμορφα ωραία με ποιοτική special μουσική, να κάνετε συντροφιά και στον Μάνο τον Καλογεράκη και στον Νίκο τον Μπουγάτσα, που έχουν πάντα δίπλα του εθέρες υπάρξης. Άμα είσαι και θέρια έπαρξη, ο Μπουγάτσας δεν χρειάζεται να, δεν χρειάζεται να του κάνετε παρέα. Δεν χρειάζεται να έχει πορτοφόλι να ξέρεις. Έτσι θα σας κάνει αυτός παρέα. Δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ. Το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος στην πόλη, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Το ψητοπολείο Πορκίτο το βρίσκουμε στο κέντρο της πόλης, Καραολή και Δημητρίου 52. Είναι η πρώην διοικητηρίου. Καλή μου φίλη και φίλες, Δελιβεριά παραγγελίες στο 2310-520-555. Σηκώστε τώρα το τηλεφωνάκι σας και πάρτε. Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Τα δοκιμάσαμε πάμπολες φορές. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι να ξαναπάμε και από εβδομάδα με τον Ζάχο στο μαγαζί. Να περάσουμε από το μαγαζί. Για να καραγουστάρουμε και μια ρετσινάρα όμορφα ωραία. 2310 τηλεφωνήστε 520-555 και διαλέξτε μερικές από τις λαχταριστές προσφορές που υπάρχουν. Δύο μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger, μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Και ένα κλαμπ αλατικών, μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Και τέλος, δύο special burger και ένα τσίκις, μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Κατεβάστε και την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone και Google, από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση άλλα 10% σε κάθε παραγγελία σας. Λοιπόν, Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων, κύριε Τρέγια, είναι ο κύριος Αβράμογλου. Ναι, βεβαίως. Θαυματουργά φυτά ή άματα, ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Η διεύθυνση για, τα βότανα Αβράμογλου είναι η εξής. Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου. Και φυσικά το top σκεύασμα, το Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων, κάτσα την πω για τη λέξη. Στο σπίτι την έκανα, το έκανα προπόνηση και το έλεγα άνετα. Ή υγιεινολόγος. Ή υγιεινολόγος. Υγιεινολόγος. Το είπα δύο φορές. Το έκανα προπόνηση. Σε συνεργασία με διατροφολόγο φυσικά και ειρηδολόγο. Κόκκινη για τον Κάτσε στο 60 με 10 ο Παναθηναϊκός. Πέναλτι, όχι. Κόκκινη, φίλε, όχι. Α. Είναι τράβηγμα. Όχι. Ναι. Εντάξει, ναι. Κάρτα είναι. Αν έχει κάρτα, εντάξει, όντως. Περίμενε. Ψιλοαυστηρό είναι. Ναι, αυστηρό είναι. Εντάξει, δεν είναι για κάρτα. Αυστηρό είναι, όντως. Φάουλ είναι, αλλά κάρτα δεν είναι. Όντως, αυστηρό ήταν λίγο πίσω. Ακόμα και τους δανεικούς παίκτες του ΠΑΟΚ τους κυνηγάει η διαιτησία. Γιατί είναι αυτό πράγμα, ρε. Αχ, ρε, φίλε, μπράβο. Λοιπόν, τέλος. Αυτό έχει και πέσει κάτω για πάπυρο, θα τον περάσει. Άρα, Αναστασία, αυτό έχει γίνει σαν, σαν την πλακέτα, το μάρμαρο που έδωσε ο Μόζες. Στο Μωυσή. Μόζες. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές. Εγγύηση στην εργασία. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελοκίνησης.
καθώς και επισκευή στο θαμμένο σας μάν του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζο στη Νεάπολη, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκόρπιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το σέρβις του οχήματός σας, αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο 2310 635 80 και 9. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής. Καλησπέριζουμε όλους τους φίλους, στέλνουμε χαιρετίσματα και στον Κώστα και στον Βαγγέλη και στον Χριστόδουλο στη Στοκχόλμη και στον Γιώργο και στον Μιχάλη στην Αυστραλία και στον Μανώλη στην Κρήτη. Παντού σε όλους τους φίλους που μας ακούνε γίνεται χαμός πραγματικός. Πάμε, γιατί έχουμε αρκετή ώρα μέχρι το... Ναι, να πούμε, τα αποτελέσματα είναι 3-0 Ολυμπιακός σε ημίχρονο και 0-1 ο Παναθηναϊκός μέσα στο Πανετολικό, στο 62ο λεπτό είμαστε. Θέλει ακόμη, έχει και με 10 είπαμε ο Παναθηναϊκός, έχει ψωμί το ματσάκι. Ένα πολύ δύσκολο μάτς το οποίο εγώ επισήμανα χθες, το γελούσες εσείς. Ναι, όντως, γελούσα. Γελούσες, να παραδεχτούμε ότι βρήκες το σκορ. 2-1 το είπα. Δεν θυμάμαι αν το είπα στον αέρα ή στο διάλειμμα. Το είπες στον αέρα. Το είπα στον αέρα. Το πέτυχες 2-1. Νομίζω ότι και εσύ και εγώ έχουμε πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Εγώ πιάνω τον Άρη, δηλαδή 8 στα 10 έχω πιάσει ας πούμε, κοντά τον Άρη. Όντως. Και εσύ γύρω στα 6-7 φορές έχεις πιάσει τον ΠΑΟΚ. 5-6 φορές σίγουρα τον έχω πιάσει. Ναι. Βέβαια τι να το κάνω, δεν πληρώθηκα. Είχα τον ΠΑΟΚ γκολ-γκολ να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα και το ίδιο είχα και την ΑΕΚ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο τον βρήκε νικητή στο τέλος. Λυτρωτής ο Σφιντέρσκι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε αναλλαγή λίγο πιο πριν, στο 87, έπειτα από μια φάση μέσα στην περιοχή, έχασε την μπάλα ο Βελίδης, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του ΑΚΠΟΜ και πήγε η μπάλα στον Σφιντέρσκι, ο οποίος με δυνατό βολέ μέσα από τη μικρή περιοχή τίναξε τα δίκτυα του Βελίδη και μέσα σε τρελούς πανηγυρισμούς, μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, κατάφερε και έδωσε το τρίποντο στον ΠΑΟΚ. Μια απαράδεκτη ομάδα του Πας Γιάννενα και του κυρίου Πετράκη, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Όλοι είδαν ότι η ομάδα του Πας Γιάννενα κατέβηκε στην Τούμπα για να μην παίξει ποδόσφαιρο, κατέβηκε για να δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ, κατέβηκε για να κόψει βαθμούς στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο. Θέλω να θεωρώ ότι έπαιξε μόνο για τη δική του ιστορία και τη δική του θέση στη βαθμολογία. Δεν θέλω να υποθέτω κάτι διαφορετικό. Αυτό που βλέπω όμως, αυτό που είδαμε όλοι μας, είναι ότι αυτή η ομάδα έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Κάθε 3 και 5, ιδίως μετά το 1-1 που έγινε στο 52ο λεπτό, οι παίκτες των Ιωαννίνων ήταν 2 και 3 κάτω ανά 2 και 3 λεπτά. Δεν παίζονταν ποδόσφαιρο, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βρει το ρυθμό του. Υπήρχε και η δυσκολία που έπεσε πάρα πολύ βροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολύ. Έπαιξε πάρα πολύ βροχή και δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο η ομάδα του ΠΑΟΚ. Τέλος καλό, όλα καλά. Επαναλαμβάνω, με μια κάκιστη ομάδα, με μια ομάδα την οποία τη θυμόμαστε μόνο με αρνητικά σχόλια, με έναν Λίλα, με αυτόν τον Αλβανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι προκλητικότατος για άλλη μια φορά όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ. Όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ, θυμάται να τσαμπουκαλευτεί. Και με τον Άρη. Και με τον Άρη. Να είναι ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς ο Αλβανός ποδοσφαιριστής των Ιωαννίνων. Για άλλο ένα μάτσο επαναλαμβάνω. Ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει θέματα μέσα στο γήπεδο, φυσικά για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος κύριος εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ύποπτος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Τα είδατε όλοι το τι δημιούργησε. Εκεί έφαγε τη μαγκιά βέβαια από τον Βαρέλα στο τέλος, που του γύρισε το μυαλό του Βαρέλα και του είπε κάποια γαλλικά. Έκανε και μια χειρονομία η οποία δεν είναι επιλείψιμη. Όμορφα και ωραία. Του μπεκιάστηκε ο ποδοσφαιριστής των Ιωαννίνων, ο Αλβανός, ο Λίλα. Και νομίζω ότι υπόθηκαν κάποια γαλλικά μεταξύ τους. Μεγάλη ένταση και ανάμεσα σε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, στον Γιάκο και στον κύριο Λουτσέσκου, ο οποίος Γιάκος έκανε απαράδεκτες δηλώσεις. Υπήρχε μια ψυμαχία με τον Ράζα Λουτσέσκου στο τέλος του αγώνα. Ο Ευρυπίδης Γιάκος, τον ξέρετε παιδιά, τον Γιάκο. Το Γιάκο ξέρω. Το Γιάκο τον ξέρετε. Από σήμερα και για μία ημέρα θα ακουστεί λίγο το όνομά του. Έπειτα δεν θα υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη αυτός ο Γιάκος, ο Ευρυπίδης. Καταλάβατε, όλοι με τον ΠΑΟΚ θέλουν να γίνουν γνωστοί. Προχθές με την Παναχαϊκή ήταν ο Μπαστακός.
Ο Μπαστακός ήρθε μέσα στην Τούμπα να πουλήσει μαγιά. Ο Μπαστακός. Ακούστε ρε παιδιά, όνομα να κάνει το μάγκα. Στον μεγάλο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Ο Μπαστακός. Σήμερα ήταν ο Γιάκος. Και όχι μόνο ο Γιάκος. Ήταν και αυτός ο Αλβανός, ο Λίλα. Εντάξει, ελάτε και παίξτε ποδόσφαιρο. Δεν θα σας πει κανείς τίποτα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξέρει να αναγνωρίζει, ξέρει να χειροκροτεί, ξέρει να επιθυμεί, ξέρει και να αποδοκιμάζει. Θέλετε να παίξετε με 11 πίσω στην άμυνα, βάλτε ένα λεωφορείο, ένα πούλμαν πίσω στην εστία σας. Μαγκιά σας. Αν δεν μπορέσει να σας κερδίσει ο ΠΑΟΚ και πάρετε βαθμό, πάλι θα σας χειροκροτήσουμε. Αλλά αυτό το πράγμα είναι αντιποδόσφαιρο. Καμία ομάδα δεν το έχει κάνει. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει. Ούτε ο Ολυμπιακός, ο βιαστής φύση και παραφύση όλων των ομάδων τα χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια, όσο ξέρω εγώ, δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα μέσα σε ένα γήπεδο. Είναι θηλυπρεπέστατο αυτό που κάνανε σήμερα μερικοί από τους ποδοσφαιριστές των Ιωαννίνων. Παίξτε 11 με 11 αμυντικά και πάρτε τον πόντο, πάρτε την νίκη. Μαγκιά σας, δεν σας πει κανένα τίποτα. Αλλά όχι να ξαπλώνετε, να κάνετε πως σας ήρθε περίοδος, να κάνετε πως σας έπιασε σκολικοειδίτη, να κάνετε πως πάθατε έμφραγμα. Εντάξει, μέχρι το 87 που ο Σφιντέρσκι σας έβαλε νεύτη εκεί που έπρεπε και τρέχατε μετά μέχρι το 95. Γιατί από το 87 μέχρι το 95 κανένας ποδοσφαιριστής των Ιωαννίνων δεν ξαπλώθηκε κάτω. Που πέφτανε κάτω 2-2 σαν τα κοτοπουλάκια. Κανένας μα κανένας. Στο 87 όλοι αναστήθηκαν, όλοι έπαιζαν σαν εντοπαρισμένοι και τρέχανε σαν τον Μπεν Τζόσον ως διαμαγείας. Καταλάβατε τι αποδεικνύει αυτό. Αυτό που λέω στο Ζάχο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν το δέχεται ο Ζάχος. Δικαίωμα του να μην το δέχεται ο Ζάχος, δεν πειράζει. Ότι ομάδες, θα μιλήσω μετά. Ομάδες δορυφόροι, να μιλήσεις. Ομάδες δορυφόροι δεν υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Ίσως να έχουν συνηθίσει οι φίλοι ακροατές, οι οπαδοί και ο Ζάχος να είναι επηρεασμένος από τα γιατροσόφια, θα τα πω εγώ, και τις επιλογές και τις τακτικές άλλων ομάδων τα προηγούμενα έτη, που είχαν 5 και 6 και 7 ομάδες δορυφόρους. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και ξεκινούσαν το πρωτάθλημα με 42 βαθμούς έναντι 0 των αλωνών. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον φέτος. Η μόνη ομάδα λοιπόν που έχει κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και δεν είχε νικηφόρο αποτέλεσμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 17 στα 18 νομίζω, 17 νίκες στα 18 παιχνίδια, είναι ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος Αθηνών που είχε πάρει δανεικούς ποδοσφαιριστές, το Γιαννούλη, το Χατζησαΐα, το Νουάρντα κτλ, είναι η μόνη ομάδα που έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Και αν βάλουμε αυτούς τους δύο βαθμούς και τους δύο τους κλεμμένους που μας τιμώρησαν από πέρσι, η διαφορά, ξέρετε πότε ήταν, 12. Γεια σας, τα κάναμε απονομή. Σήμερα τα κάναμε απονομή. Κατάλαβε, δεν πήρα. Πάλι τα κάνουμε απονομή σε κάνα δύο αγωνιστικές, αλλά θα περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ επάξια βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με διαφορά 8 βαθμούς από το δεύτερο Ολυμπιακό, γιατί έχει κρατήσει το σύνολό του, γιατί έχει κάνει επένδυση στο ρόστερ του, γιατί έχει γεμάτο ρόστερ σε όλες τις θέσεις, γιατί έχει ρίξει 1 εκατομμύριο μέσα στην ομάδα, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, που είναι πληρέστατη σε όλες τις γραμμές, έχει 2 εντεκάδες και παίζει καθαρό ποδόσφαιρο εντός των αγωνιστικών γραμμών στο γήπεδο μέσα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πρώτος. Δεν βρίσκεται γιατί έχει την εύνοια της διαιτησίας. Δεν βρίσκεται γιατί κάθονται ομάδες να περνάνε εύκολα από γέματα μέσα στην Τούμπα. Αυτό βλέπει όλος ο κόσμος, αυτό βλέπει όλο το φύλαθρο κοινό, αυτό βλέπει όλη η Ελλάδα. Όποιος πει το αντίθετο, ή είναι τυφλός, ή είναι κακοπροαίρετος, ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν το λέτε μόνο εσείς. Όχι, εγώ θα πω. Έχει βουήξει όλη η Αθήνα, υπάρχουν μηνύματα στο. Άσχετα τι θέλω εγώ, αυτό που βλέπω θα πω. Άσχετα τι θέλω. Okay. Άλλο τι θέλω. Okay. Αυτά που βλέπουμε στο ίντερνετ είναι μηνύματα των φίλων των Εξίδων και των Ολυμπιακών. Παρακαλάνε οι Ολυμπιακοί, κερδίστε τους την Κυριακή, να τους κερδίσουμε και εμείς την Τούμπα. Να μην φύγει το πρωτάθλημα από την Αθήνα. Δεν υπάρχει εδώ. Εντάξει, κατάλαβα. Όχι. Αυτά μπορεί να λέγονται. Εγώ δεν θα πιαστώ από έναν. Ναι, θα σου πω κάτι διαφορετικό και θα μου απαντήσει. Θα κάνουμε το διάλειμμα, θα απαντήσει. Ή απαντά και δεν κάνουμε διάλειμμα. Ό,τι θες. Εγώ 2 λεπτάκια δεν θέλω. Ωραία. Πολύ για το μάτι. Θα σου πω κάτι διαφορετικό. Ναι, θέλω για αυτή την ομάδα να πω κάτι. Πέρσι, Ζάχου. Ναι. Τα έχω αποθηκευμένα, θα δείξω.
Δεν αφιβάλλω για αυτό που λες. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα του Γαύρου και του πρωταθλητή υπέρ τη ΣΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα των κίτρινων φυλάδων των Αθηνών. Σωστό. Και των πράσινων υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πρόσεξε. Ωραία. Δεν το λέει μόνο. Εγώ καταλαβαίνω και είναι ως ένα σημείο σωστό και λογικό. Μερικοί δεν το βλέπουν έτσι, οι περισσότεροι θα πω εγώ. Αλλά κάποιοι σε οπαδική αντιπαλότητα δεν θέλουν, ρε φίλε. Και εγώ να ήταν ο Άρης και εγώ θα έλεγα. Λογικό. Θα το σκεφτόμουν, ρε φίλε. Μα γιατί να το. Όχι, θα ήμουν σε δίλημα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άρη, θα είχα θέμα. Δηλαδή, ένα από το τελικό του Καφτατζοκλού με το Ολυμπιακό δεν είναι. Ναι, ξέρεις τι θα έλεγα. Θα έλεγα, μη με βάζει, ρε φίλε. Να κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, δεν θέλω. Αυτό το μη με βάζει με δεν θέλω να πω. Μη βάζει τρυπάκι. Το δεν θέλω να πω. Μη με βάζει τρυπάκι αυτό. Λογικό είναι. Εγώ είναι οπαδική υγεία για μένα αυτό. Αλλά ρε φίλε. Υπήρξαν αυτά όλα. Δηλαδή αυτό τι γίνεται. Για τις εφημερίδες υπάρχουν. Ναι. Για τις εφημερίδες. Και κάποιος φίλαθος μπορεί να το πει. Εγώ λέω η πλειονότητα. Κλείνοντας λοιπόν, για να μην κουράζω άλλο τον κόσμο και θα δώσουμε και μετά το δικό σου σχόλιο, θα δώσουμε και τις γραμμές. Θα δώσουμε και τις γραμμές στο 2310-287-38. Έχω την εντύπωση με όσα βλέπουμε έως τώρα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα μετέπειτα. Εγώ προσωπικά, σαν Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, λέω ότι πιο αρσενικό, πιο αντρίκιο, πιο καθαρό πρωτάθλημα από το 2018-2019, αν το κατακτήσει τελικά ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να το έχει κατακτήσει άλλη ομάδα. Ωραία. Έτσι λέω εγώ. Ωραία. Τώρα από και εγώ δύο λεπτά και δέκα, για να περάσουμε στις γραμμές. Πρώτα θα πω για αυτή την ομάδα που τη θεωρώ για τα Γιάννα. Σε ένα που δεν θέλω να την υπερασπιστώ, ακριβώς το αντίθετο, είναι μία από αυτές τις ομάδες που δεν συμπαθώ. Αλλά όταν λες ότι πέφταν και κάναν, είναι λογικό να πέφτουν, Τάσο, διότι άμα τους δεις στην βαθμολογία. Είναι κάτω από τη ζώνη του υποβασμού και κερδίζουν όλοι οι άλλοι. Λογικό είναι. Παίζει με τον πρωτοπόρο, τι ήθελε να κάνει, δηλαδή να παίξει τα ίσια και καθυστέρηση θα κάνει και το νεκρό θα κάνει. Έτσι είναι. Αυτό να μην σε κάνει. Καταρχή δεν τέτοιο. Είναι 17 βαθμού. Ό,τι μπορεί ο καθένα μετά. Πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν υπάρχει επικίνδυνη ζώνη. Μπαρά παίζει. Καλά, δεν υπάρχει επικίνδυνη ζώνη. Μπαρά παίζει άμα τελειώσει. Και τι περίμενε τα Γιάννη να πάρει αποτέλεσμα στον ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια τα χτυπήσει 10 μάτς μήνα. Ωραία. Να όλα πέσει, ρε φίλε. Πέσει μια φορά. Ναι. Δεν γίνεται να πέσει ένα πέντε λεπτά. Δύο πέφτανε, Ζάχου. Εννοώ. Δεν πέφτανε. Δεν αφιβάλλω. Λέω ότι όταν μπαίνει με στον πρωτοπόρο εκτός έδρας, λογικό είναι να κάνει και καθυστέρηση. Λογικό είναι, ειδικά ισοφαρίζει κιόλα και είναι ισοπαλία στο 60, αυτά να μην σε πειράζουν. Στο 52. Λέω. Αλλά τα άλλα να σε πειράζουν. Λέω ότι αυτή την ομάδα τη θεωρώ μία από τι ομάδε που διαχρονικά. Είναι χαμελέοντας, πηγαίνει πάντα δηλαδή με τον ισχυρό του ελληνικού ποδοσφαίρου, είτε είναι πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, ασπρόμαυρος. Ναι. Και θεωρώ έτσι φυτοζωούν και έτσι επιβιώνουν. Ελένη Μπούντου, ναι, πάμε. Να την ακούσουμε, θα συμπληρώσω μετά. Έλα, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά. Σου, λοιπόν, τώρα που διασταυρώσαμε έτσι και μαζέψαμε διάφορες πληροφορίες, μπορούμε να μιλήσουμε για το μεταγραφικό χτύπημα του ΠΑΟΚ, να δώσουμε κι εμείς μια καλύτερη μάλλον εικόνα για τον Πορτογάλο. Για δώσει, γιατί το αναφέραμε, αλλά δώσε μια εικόνα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς πρόκειται για μια υπόθεση που δούλευαν με άκρα μυστικότητα οι άνθρωποι του Δικεφάλου, θέλοντας βεβαίως να ενισχύσουν τον Εράσμο Λουτσέσκου, θέλοντας να ενισχύσουν τον άξονα του Δικεφάλου. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Είναι ο Βέρμπλουμ στα πίτς λόγω τραυματισμού μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Κάνιας που έχει προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η λύση στα χέρια του Ράσμα Λουτσέσκου ήταν περιορισμένος. Αποκτήθηκε μεν ο Μίσιτ, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Νομίζω ότι το είχε δώσει και ο Γιώργος Σαββίδης, λέγοντας ότι ο πρώτος έρχεται, και από εκεί και πέρα δούλευαν την υπόθεση του 26χρονου Πορτογάλου, ο οποίος ανήκει στην Πόρτο και το όνομά του είναι Σέρτζιο Ολιβέιρα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος το βασικό στην παρούσα φάση, και νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είναι ότι είναι ζεστός, είναι γεμάτος από συμμετοχές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να έρθει και να βοηθήσει με το καλημέρα τον Εράσμο Λουτσέσκου και βεβαίως την ομάδα του Δικεφάλου στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι άνθρωποι της Πόρτο, θέλοντας να τον δέσουν, θέλοντας να τον κρατήσουν, του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 2021. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δούλεψε μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση με μεθοδικότητα, κάτω από άκρα μυστικότητα, και κατάφερε να πετύχει τη συγκεκριμένη μετακίνηση, αποσπώντας την υπογραφή του. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα αύριο θα είναι εδώ για να ολοκληρώσει, να μπει στην τελική ευθεία η υπόθεσή του.
Μάλιστα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μιλάμε για δανεισμό, για εξάμεινο δανεισμό του 26χρονου χαφ, ενώ θα μπει και οψιόν αγοράς του για το καλοκαίρι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται να δώσει λύσεις, όπως είπαμε, στον άξονα. 17 συμμετοχές φέτος, 2 τέρματα, 2 ασίστ από το πορτογαλικό πρωτάθλημα, από την Πόρτο. Πολύ καλά στοιχεία. Ο Λουτσέσκου χαμογέλασε στο άκουσμα του ονόματός του. Θεωρώ πολύ δύσκολο να το δούμε την Κυριακή, βεβαίως, ναι, το μάτς με την ΑΕΚ, παρά την ετοιμότητά του, παρά το γεγονός ότι έτσι είναι ένας ζεστός ποδοσφαιριστής εντός εισαγωγικών. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να τον δούμε πολύ σύντομα, αν και εφόσον βεβαίως πέσουν οι υπογραφές, ανακοινωθεί και επίσημα το deal. Καταλαβαίνετε κι εσείς πως είναι οι συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Έχουν φύγει εδώ, έχουν αποχωρήσει όλοι. Νομίζω ότι μπαίνει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο το κερασάκι στην τούρτα την φετινή μεταγραφική περίοδο. Μία ερώτηση θέλω να σε κάνω, Ελένη μου. Ναι. Είναι έτοιμο πόλεμος ο παίκτης? Ναι, αυτό είπα προηγουμένως. Είναι έτοιμο πόλεμο. Ναι. Όχι, τα τελευταία παιχνίδια, ας πούμε, έπαιζε στην Πόρτο μέχρι τέλος. Έχει παιχνίδια, σίγουρα έχει παιχνίδια. Δεν τα έχω διάβασα για 17 συμμετοχές, διάβασα νομίζω. 17 συμμετοχές, αυτό ακριβώς, και μιλάμε για το πρώτο μισό της σεζόν, έτσι. Μάλιστα. Ξέρουμε γιατί τον αποδεσμεύει η Πόρτο. Ιδανικό σου λέει. Ακόμη δεν... Τον αποδεσμεύει, ενώ ο Ζάχου φεύγει, δεν τον κρατάει στο ρόστερ της. Ναι. Αυτό ρωτάω. Ας πούμε για τον Ουάρντα, ξέραμε ότι δημιουργεί προβλήματα μέσα στην ομάδα και έπρεπε να αποτέλεσει παρελθόν. Η Πόρτο γιατί δεν κρατάει τον Ολιβέιρα? Να το μάθουμε στην πορεία. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες που θα βγουν. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουν βγει για τον ποδοσφαιριστή και τα οποία μεταφέρουμε, έτσι. Ωραία. Εντάξει, Ελένη μου. Εντάξει. Θα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και καρφωμένα στο ΠΑΟ 24 για οτιδήποτε νεότερο. Γιατί ήδη υπάρχει ένα ρεπορτάζ που έχει επιλύσει. Η Αγάπη Γαβριλίδη το έχει ανεβάσει, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Για χαρά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να κάνω λίγο τη σκέψη μου, να την πιάσω λίγο από την αρχή. Να την πιάσει. Πιάσει την και εσύ. Τη σκέψη σου και εσύ κάτι είδε, μια ωραία εικόνα είδε προηγουμένω και τη φίλη μα τη Γρηγορία. Ένα ωραίο post που έκανε. Τι είναι αυτά? Την χάνει. Χάνε είναι μέλι. Μέλι, δηλαδή αγάπη μου είναι. Χάνε. All weather. Λέει. Αγάπη μου. Αυτό που την έκανε. Time τι είναι? Κουκουρούκου. Πώς? Δέσε με. Α, δέσε. Να τη δέσει. Και μετά. Κάνουμε ό,τι θέλεις. Και αυτή. Ο άλλος μέλι. Ναι. Και βλέπει τον Άρη. Γι' αυτό θα μείνει στο ράφι. Μαζί με την άλλη, την άσχημη. Στο ράφι θα μείνετε. Θα σας φάει τα τσιγέρια αυτή η ομάδα. Λοιπόν, άστα αυτά. Καλά. Και λέω. Και λέω. Ξεκινάω σου λίγο από την ασχέτη σκέψη μου και λέω ότι αυτή η ομάδα, η Ταγιάννα, μαζί με κάποιες άλλες, είναι 2-3 ομάδες. Ναι. Πιστεύω τα τελευταία χρόνια δεν ήταν έτσι πιο παλιά. Είναι και ο Πανιώνος μέσα σε αυτές τις ομάδες. Είναι οι ομάδες που πάνε συνέχεια για να μπορέσουν να επιζήσουν σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα που όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί. Πάνε με τον εκάστοτε δυνατό. Ποιος έχει την ΕΠΟ, ποιος έχει τα κόζια, ποιος είναι ο δυνατά οικονομικός, να του πουλήσουμε εκδούλευση, να φανούμε καλοί. Άρα τα Γιάννενα δεν πήγανε με τον ΠΑΟΚ. Τα Γιάννενα. Βάση εικόνα σημερινού παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ φέτος δυνατός. Εγώ δεν είπα ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Τώρα πέφτουνε. Μέχρι χθες την παρουσίαση ομάδα του ΠΑΟΚ. Και τώρα λέω ότι αν αυτό το μάτς. Λέω ότι αν αυτό το μάτς ήταν πρώτη τελευταία αγωνιστική και δεν πήγαινες για ήττα, δηλαδή είχες κάνει μια ήττα, είχες καχά, είχανες από την ΑΕΚ. Ναι. Και πρώτη τελευταία αγωνιστική έπαιζες και είχες 7-8 βαθμούς από τον 32ο, πιστεύω και διπλό μπορεί να έλεγε αυτό το μάτς. Αλλά έτσι, δεν είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ναι, λέω. Είναι ένα μάτς. Υπόθεση κάνω. Είναι ένα πέφτουν μάτς τώρα. Πολύ διαφορετικό. Πέφτουν οι καημένοι. Mm. Πέφτουν. Τι να κάνουν. Θα χτυπήσουν και με τη Μάντσεστερ να παίζα και με τη Λίβερ που θα το χτυπήσουν. Είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη, την επικίνδυνη. Όχι, δεν είναι πάνω από τη ζώνη. Μπαράς παίζουν. Και το παίζει μπαράς και ο άλλος παίζει. Έρχεται ο Ηρακλής. Καλά. Έρχεται ο Ηρακλής. Και η Τρίπολη παίζει μπαράς τότε. 18 έχει. Ορίστε. Φυσικά και η Τρίπολη έχει. Και άμα κάνει. Και ο Άρης κοντά το βλέπω. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω και το λέω μακριά. Την Κυριακή παίζει Άρης Γιάννενα. Ναι. Ένα μας λέμε τώρα. Ναι. Λογική είναι να μην το κερδίσουν. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Οπότε, όπως βλέπεις, έρχονται και από κάτω. Άρης Γιάννενα. Άρης Γιάννενα παίζει την Κυριακή.
3-0 θα κερδίσει ο Άρης. Γιατί, επειδή έκανε, λες. Όχι, θα δεις. Τόσο χάλια είναι αυτή. Θα κερδίσει 3-0 ο Άρης. Ωραία, λέω. Γιατί αυτοί τα δώσαν όλα με τον ΠΑΟΚ. Και είμαι περίεργος, έχω κρατήσει την εντεκάδα. Να δούμε, αυτό και χθες το λέγαμε. Να τη δούμε. Όντως, να τη δούμε. Αυτό είναι ωραίο και σε τιμά που το λες, γιατί το έλεγα χθες. Να δούμε την Κυριακή, θα κρατήσουμε την εντεκάδα που έπαιξε σήμερα και να δούμε τι αλλαγές θα υπάρχουν την Κυριακή. Πάντως, να σου πω κάτι. Ναι. Καλύτερα. Τέσσερα. Όχι. Το έχασα. Άστο αυτό. Καλύτερα, τελειωμένο μάτς. Καλύτερα να έπαιζαν και οι 7 που λείπανε. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Καλύτερα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, λέω. Εγώ, ναι, αυτό το πράγμα σήμερα που είδαμε με τα Γιάννενα, ναι. Θα πάσα ιδέα, εντάξει. Λέω. Είμαι εξοργισμένος με αυτό τον Αλβανό. Με αυτό εδώ τον ναι. Λίλα. Εντάξει, ναι. Ο οποίος πουλάει τρέλα μόνο όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Χρονιά, εγώ... Όταν πάει στο Καραϊσκάκι εντάξει. Και Λεωφόρος Αλεξάνδρας και στο ΑΚΑ, είναι Παναγία. Επειδή θυμάμαι το τελευταίο μάτς που έπαιξε πριν πέσει ο Άρης εκεί μέσα και θυμάμαι και μαγκές και από παίκτες και από... και από φιλάθλους των Ιωαννίνων. Εγώ δεν τους έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια. Καλά, σε αυτό δεν φταίει ο κόσμος τώρα, αν η ομάδα και η διοίκηση κάνει άλλα πράγματα. Εντάξει. Ο καθένας πράττει όπως το συμφέρει και όπως νομίζω ότι είναι το συμφέρον της ομάδας του. Λέω ότι αυτές οι ομάδες φυτοζώουν έτσι σε ένα σάπιο ελληνικό πρωτάθλημα και λέω, η άποψή μου δεν αλλάζει. Την έχω πει εδώ και καιρό. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι σε αυτή τη χρονιά καλύτερος. Αλλά και αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα με την πεπατημένη του Ολυμπιακού. Και αυτό αποδείχθηκε σήμερα. Δηλαδή, λέω, του Ολυμπιακού, έτσι λέω εγώ. Λέω ότι με την, δηλαδή, για να πάρεις, να σου το πω αλλιώς, για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρέπει να είσαι στην ΕΠΟ δικιά σου, λέω εγώ, να δίνεις δανεικούς παίκτες σε ομάδες, να έχεις κάποιες ομάδες δικές σου. Μπορεί όντως, θέλω να είμαι σωστός όσο μπορώ, έτσι. Γιατί οπαδός είμαι κι εγώ. Όντως, αυτό που είπες, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 5, 6 και 7 κάποιες χρονιές. Ο ΠΑΟΚ θα έχει λιγότερες. Θα τα πάρουμε ένα-ένα αυτά που ναι. Λες. Έχει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ δική του. Ξέρω εγώ τι είναι, δεν είναι. Να σου απαντήσω εγώ. Όταν ο Ολυμπιακός ναι. Θεωρητικά είχε την ΕΠΟ δική του. Ναι. Έτσι. Σωστό. Έβλεπες τι σφυρίγματα είχε. Ναι, έβλεπα. Βλέπεις τα ίδια σφυρίγματα στον ΠΑΟΚ. Όχι. Άρα δεν την έχει. Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη. Δεν τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Άκουσε με. Δεν τα χρειάζεται αυτή. Και ο Ολυμπιακός δεν τα χρειαζόταν. Παιχτικά. Δεν τα χρειάζεται. Άλλο σου λέω. Διάλογο. Βαθμολογικά. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ πάρει σφυρίγματα από τη δική του ΕΠΟ, όπως λέτε. Ναι. Άκου τι μπορείς να πεις, ποιος θα ήταν το σωστό που μπορείς να πεις. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτο παιχνίδι. Λέω εγώ αυτό. Τώρα αν είναι σωστό ή λάθος, δεν θα το πεις εσύ. Όχι. Άλλο λέω. Λέω είναι τρίτο παιχνίδι το σημερινό ναι. Που παρότι εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είδα όλες τις φάσεις, δηλαδή αυτά που διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ δεν είδα. Είδα τις δύο περιπτώσεις ναι. Των πέναλτι. Η άποψή μου είναι ότι το δεύτερο είναι από αυστηρός ανύπαρκτο. Και το πρώτο υπάρχει ανατροπή έξω. Και τα δύο είναι πέναλτι. Και τα δύο είναι πέναλτι. Ωραία. Πεναλτάρεσε. Ωραία. Δύο. Και ήδη έχει πάρει και άλλα δύο πέναλτι. Λέω. Σε Βαρέλα Κρέσπο που δεν αυτό τα δίνει. Αυτό που μπορεί να πει. Και δεν δίνει και δεύτερη κίτρινη. Εγώ αν ήμουν. Δεν δίνει και δεύτερη κίτρινη στο πρώτο πέναλτι. Ναι. Δεν είδα για να δει ότι είμαι ειλικρινής γιατί ναι. Το άκουσα που το, και το συζητούσα. Ναι. Γιατί γράφεται για τον γκολ του ΠΑΟΚ. Του. Πώ λέγεται. Του. Του Πας Γιάννενα, ότι είναι οριακά offside. Δεν το έχω δει. Ναι, δεν το πιστεύω. Αυτό, δεν το είπα αυτό γιατί ωραία. Να σου πω κάτι. Λέω. Είναι πάρα πολύ οριακά. Είναι ένα παπούτσι μπροστά. Ναι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει δόλωση αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι offside. Ωραία. Γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στο ΠΑΟΚ, τα μάτς, που τα έχουν σφυρίξει. Άλλο δόλος και άλλον ικανότητα. Αυτό είναι υπέρ σου που το λες. Λέω. Εγώ θέλω φίλε και ένα παπούτσι να είναι μπροστά να το δίνει. Έξω πώς δεν κάνουν λάθη. Όταν είναι και ένα παπούτσι μπροστά, τι θα έξω πει. Έξω υπάρχει το VAR. Δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν θέλουν το VAR. Όχι, και χωρίς VAR. Και χωρίς VAR. Θα γίνουν και έξω λάθη. Και χωρίς VAR. Τα βλέπουν. Δεν είναι υπεράνθρωποι, δεν έχουν ακτινέσχη. Τα βλέπουν. Να τα βλέπουν και εδώ πέρα. Δεν το κατάλαβα. Λέω για να τελειώνω. Ότι αυτό που μπορείς να πεις εσύ είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρίτο παιχνίδι που ευνοείται. Αντίστοιχα έχουν ευνοηθεί. Στο φετινό πρωτάθλημα και η ΑΕΚ Ολυμπιακός, αυτό μπορείς να το πεις. Αλλά το παίρνω, ενώ είμαι, ξέρω εγώ, εσύ τώρα έτσι όπως το είπες, η ΕΠΟ η αντίθετη, η διαιτησία αντίθετη. Αυτό δεν ισχύει. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πεπατημένη για να πάρεις το πρωτάθλημα. Έμαθε ο ΠΑΟΚ, έπαθε και έμαθε. Ρίχνει και χρήμα, αυτά δεν τα λέμε, δεν είναι άλοθη, αλλά είναι έτσι. Όταν δεν τα είχε αυτά, κανείς δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως και στο μέλλον πιστεύω κανείς. Μη έχοντας αυτά, θα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι, αποδεκτείτε το. Για και εσείς και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ εδώ και ναι. Μερικά χρόνια, ναι. Είναι να μην λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Είναι αυτό που έχω πει πάμπολες φορές και ισχύει. Ναι. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει το 50-50 για όλες τις ομάδες. Ναι. Γι' αυτό ζητάει και το VAR σε όλα τα μάτς. Το VAR πρέπει να μπει. Το α, μπράβο. Και ποιες ομάδες άχω μου δεν θέλουν το VAR.
Η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, εμείς το θέλουμε. Οι χάρτινοι και αυτοί που παίρνουν τα πρωταθλήματα όπως τα έχουν πάρει. Θα είχαμε εμείς, για να είμαι σωστός, ο Άρης η φετινή χρονιά κέρδισε ένα πέναλτι που δεν ήταν. Ένα βαθμό έχει πάρει από αυτό το μάτς. Ένα βαθμό. Πήρε ένα βαθμό από τον Παναθηναϊκό που δεν τον. Με βάση, ας πούμε, ότι δεν ήταν τον πέναλτι, πόντος. Πήρε ένα βαθμό. Και έχει χάσει τουλάχιστον 4-5 βαθμούς. Θα είχε 2-3 βαθμούς που θα το έκαναν. Δεν λέω περισσότερο. 2 βαθμούς περισσότερο θα είχε που θα το έκαναν πιο εύκολη τη ζωή όσον αφορά το στόχο του. Κάντε συλλαλητήριο. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Και αν θέλεις για να ανοίξουμε μετά να μπούμε κατευθείαν και να ανοίξουμε τις γραμμές. Για τον Άρη που θέλω να πω έτσι δύο πραγματάκια. Αύριο λέω αυτό που είπα και στην αρχή πριν ξεκινήσει να πεις ότι βλέπω ότι τα αποτελέσματα μας βοηθούν. Δηλαδή σήμερα αν αυτό το μάτσο το Πανετολικός Παναθηναϊκός ήταν άσος, ήταν άσχημο αποτέλεσμα, είναι 0-1 ακόμη στο 86. Σας ευνοεί. Βέβαια μας ευνοεί. Βέβαια μας ευνοεί. Άσο δεν θέλαμε, λέω εγώ. Γιατί ο Παναθηναϊκός και να βγει. Ναι, άσο δεν θέλαμε. Και λέω ένα, δεν ξέρω εγώ το βλέπω, δεν νομίζω να είμαι τόσο έξυπνος ιδιαίτερα. Λέω ότι αν πάρουμε σαν δεδομένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, έτσι. Άρα τελευταία αγωνιστική έρχεται η Ξάνθη στο Χαριλάου. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Άρης και η Ξάνθη θα παίξουν αυτή τη θέση. Αν μου έλεγες ότι η τελευταία αγωνιστική ο Άρης θα κερδίσει, ρε παιδί μου, ερχόταν από το μέλλον και το χ του κάνει του Άρη αύριο. Εντάξει, φυσικά την νίκη θέλει. Αν μπορεί να πάρει την νίκη, την νίκη. Πάντως μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και έχουν παιχτεί 2-3 αγωνιστικές. Ναι, από το δεύτερο γύρο. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές για να. 10 λεπτά. Δώσε τη τηλέφωνο. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας στο 54-5-26. Ακούσουμε τους φίλους, πιστεύω θα υπάρχει. Έτσι. Πάμε στον πρώτο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. 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 Κλείσε το ίντερνετ, αδερφέ. Το κλείσα. Λοιπόν, για να βοηθήσω λιγάκι το φίλο του Σάχο, αυτό που ήθελε να πει και το είπε με έναν τρόπο έτσι λιγάκι. Εντάξει, είναι και οπαδός βέβαια. Ναι. Και το καταλαβαίνω αυτό και εντάξει, και σαν οπαδός ο καθένας μπορεί να το εκφράσει έτσι όπως πρέπει να το εκφράσει. Ναι. Αυτό που ήθελε να πει στην ουσία είναι ότι αν δεν είχες καθόλου μηδέν διαιτησία, αν δεν είχες κανένα κονέ, άμα θέλανε να σε σφάζανε σήμερα, ένα απλό πράγμα, δεν σε δίνανε κανένα πέναλτι, αυτό ήθελε μάλλον να πει. Λέω διαχρονικά, φίλε μου, άμα δεις πρωταθλητές. Ναι, δεν σε δίνανε τίποτα, αυτό δεν θα πει. Σίγουρα και κάποιες φορές, ακόμη και ο Ολυμπιακός το πήρε δίκαια. Και στο Καραϊσκάκι, άμα θέλανε, μπορούσαν να ακυρώσουν και κανένα γκολ, όπως ακύρωσαν με τον Κομίνη που τότε άσου πει. Και τι έγινε, θα φώναζες μια, δύο, τρεις φορές, θα βγάζεις δύο, τρεις ανακοινώσεις, αυτά. Δηλαδή, άμα θέλανε να σε σφάξουν, απλά είσαι προστατευμένος. Η λέξη δεν είναι ευνοημένος, φέτος είσαι προστατευμένος. Αυτό είναι περισσότερο. Γιατί όταν, άμα το δεις το παιχνίδι, ξεκίνησε, ναι. Γίνεται πέναλτι στον Κρέσπο. Γίνεται πέναλτι. Δεν το ναι. δίνει. Καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται, πώς πάει η ελληνική διαιτησία. Επειδή έχω δει και παιχνίδια του Άρη. Ναι. Ας το δώσω να καταλάβεις. Επειδή ναι. είμαι έμπειρος όσον αφορά ο παδός όπως και εσείς. Ξεκινάει ένα παιχνίδι. Γίνεται ένα πέναλτι στον Άρη. Δεν το δίνει. Ναι. Πάλι την πέφτουν οι παίκτες, γίνεται το ημίχρονο, την πέφτουν αυτά ο ένας, ο άλλος κτλ. Και την επόμενη φορά που θα γίνει κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πέναλτι. Πολύ είναι... ωραίος είσαι, φίλε μου, πες με ένα μάστερ και του Άρη. Εγώ δεν σου λέω για φέτος. Γενικά, και πέρσι και πρόπερσι. Μιλάω για όλες τις ομάδες, δεν μιλάω μόνο για τον Άρη. Μιλάω ότι αυτό το έχω δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάλαβα τι λες. Πάει να καλύψει ένα λάθος με άλλο. Αυτό, ναι, αυτό κάνουνε. Αυτό λέω εγώ για την ομάδα μου ότι γίνεται σπάνια ως ποτέ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, sorry, δώσε μου, δεν θα τα μιλήσω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πριν 3-4 χρόνια πόσο ήταν, 5 μπορεί να ήταν. Με τον Ηλεκτροχαβίτο, με τον Παναθηναϊκό στο Χαριλάου, με τον Δαλούκα. Που δεν τον ακούμπησε τον. Πώς λέγονταν εκείνον, τον αμυντικό. Που πήγε μετά και στην Ισπανία και έπεσε κάτω. Σίγουρα τε δίνει πέναλτι και γελούσε όλη η Ελλάδα. Σίγουρα στο ημίχρονο θα τον είπε κάποιος. Δαλούκα, δεν είναι πέναλτι αυτό που έδωσες. Δεν βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο με την ανάγκη να το πατσίσει. Ενώ το πέναλτι του Άρη που δεν ήταν, τον είπαν στο ημίχρονο πάλι με τον Παναθηναϊκό. Κοίτα να δεις, έδωσε ένα πέναλτι κεφάλα που δεν ήταν. Δεν ακούμπησε κανένα χέρι. Και βγήκε και στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε αυτό το πέναλτι. Θα σου πω κάτι. Ένα πέναλτι το οποίο το παραδέχτηκε ο κύριος Καρεπίδης και ο κύριος Σιώπης ότι το έκανε. Όντως, εντάξει. Θα σου πω κάτι για να καταλάβετε τι ισχύει φέτος. Σωστός, μπορείς να το πεις. Θα σας πω τι ισχύει φέτος. Στις 23 του Γενάρη, στο Καραϊσκάκι, έγινε μια εκδήλωση. Καλέστηκε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μια ομιλία στον κόσμο, στις συνδεσμοί του Ολυμπιακού, τα οποία γράφηκαν σε όλα τα site αυτά που θα πω, τα παντού υπάρχουν. Okay. Και λέει, παιδιά που χάσαμε φέτος το πρωτάθλημα, δεν φταίει ούτε η ΕΠΟ, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας. Εμείς φταίμε, δεν ήμασταν τόσο καλοί και το χάσαμε.
Τρεις μέρες μετά, όχι ο κύριος Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός, πάει ο Ολυμπιακός, βγάζει βρώμα και κάνει μια ανακοίνωση και λέει ότι φέτος, παιδιά, τη διαιτησία την ελέγχει η ΑΕΚ. Το ξεκαθαρίζει. Και γράφει από κάτω, ναι, αλλά και την ΕΠΟ την έχει ο Σαβίδης. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Πριν τρεις μέρες βγήκε και είπε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο το να έχεις την ΕΠΟ αν δεν έχεις την διαιτησία. Ανάλογα το ακροατήριο εννοείς, εντάξει. Εντάξει, θέλω να σου πω όμως ότι το να έχεις την ΕΠΟ, αυτό που λένε το να έχεις την ΕΠΟ, ναι, ίσως μπορεί να σημαίνει μια προστασία. Ναι. Ότι δεν θα σε σφάξουν. Καλά, αλλά αυτό, το άλλο είναι να έχεις την διαιτησία. Να ελέγχεις την διαιτησία. Αυτό έχεις δίκιο, απλά ξέρεις τι. Η ΕΠΟ είναι συμφασμένη και με τη διαιτησία, γιατί αυτή την ελέγχει. Παλιότερα, όχι τώρα. Τώρα όχι. Τώρα τα πράγματα είναι απλά. Και πέρσι δεν ισχύει. Ο ΠΑΟΚ για να έχει συν 8, που είναι συν 10 κανονικά, είχε την ΕΠΟ φέτος μαζί του. Μα δεν έχει, να σου πω κάτι, και την ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως τα λέει ο Ζάχος, έχει χάσει πολλούς περισσότερους βαθμούς από όσο έχει πάρει από τη διαιτησία. Να το πω απλά και λαϊκά και να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπορεί. Τα τελευταία δύο χρόνια η ΕΠΟ δεν έχει καμιά αρμοδιότητα όπως είχε στο παρελθόν. Δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαιτησία όπως είχε στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει αυτά. Αλλά το να έχεις την ΕΠΟ είναι ένα καλό, γιατί έχεις καμία προστασία τουλάχιστον το να μην έχεις τίποτα. Γιατί αν δεν έχεις τίποτα, ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Okay. Θα σε σφάξω σε 4-5 παιχνίδια. Το όνομά σου, μας είπες το όνομά σου καταρχήν. Βασίλη, συγγνώμη, ξεκινήσαμε. Έλα, έλα, ναι, όχι, λοιπόν, γιατί ξεχνάω και εύκολα ονόματα. Ναι, πάντως παιδιά, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά με τις διαιτησίες και με τις ΕΠΟ. Να μπει το ΒΑΡ. Και να τελειώνουμε. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά, και το διαιτητές. Βάρ να επιμέλει ένα διαιτητή, θα χτυπάμε τα μαλλιά μας, θα σου κάνει ένα λάθος, μετά θα σε δώσει βάρ, κάτι το οποίο δεν αυτό είναι. Αυτό και τα δύο μαζί. Ναι. Πέρσι, έχει γραμμή. Ναι. Ωραία. Προλίγο ρώτησα, δεν είχε. Εντάξει. Ναι. Ο κύριος Κομίνης πέρσι, μετά την ιστορία που έγινε στην Τούμπα, είπε ότι θα παρατηθώ από την ελληνική διαιτησία, δεν θα ξανασφυρίξω. Το είπε ή δεν το είπε? Μα δεν τον αφήσανε να παραιτηθεί. Δεν είναι. Δεν κάνει κουμάντο ο Κομίνης. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, στο Καραϊσκάκι, σφυρίζει ο Κομίνης. Ολυμπιακός ΑΕΛ 3-0, 2-0 στο 12. Και είναι Βασιλή, είναι ο κύριος Κομίνης, ο διαιτητής, ο οποίος, σαν επιβράβευση για την καλή διαιτησία του. Το ξέρω. Έχει σφυρίξει φέτος τα περισσότερα μάτς Super League. Όλα αυτά μετατρέπονται σε χιλιάδες ευρώ. Φίλε Βασίλη, ένας διαιτητής ο οποίος τίναξε το περσινό πρωτάθλημα στον αέρα. Χαίρομαι πολύ. Αυτός και ο Ποντίκης. Ένας διαιτητής που έδειξε σέντρα και αυτός και ο επόπτης και μετά 7 λεπτά το πήρε πίσω. Και μετά 10 λεπτά το ξανακατακύρωσε. Και μετά στα αποδυτήρια το ξανακατακύρωσε. Και διέταξε την ΑΕΚ να βγει και δεν βγήκαν. Και δεν πήγε λοιπόν να καταθέσει στο δικαστήριο. Λοιπόν, Βασίλη, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για ποια ΕΠΟ ρε του Σαββίδη μιλάμε. Βασίλη, για ποια ΕΠΟ του Σαββίδη μιλάμε. Θα τρελαθούμε. Η ΕΠΟ όταν ήταν κόκκινη, σταμάτα λίγο. Η ΕΠΟ όταν ήταν κόκκινη, να τα λέμε, να τα θυμάται ο κόσμος. Είχα κάτι κυρτζίκηδες, κάτι σαρίδες. Έτσι. Γιατί με τον άλλο, με τον Παναθηναϊκό που ήταν στην ΕΠΟ, άλλο πριν πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Πιλάβιες. Ο Πιλάβιος, τι θυμάστε πως ήταν η ΕΠΟ. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να γιατί... είστε καλά, δεν να μιλήσει και κανένας άλλος. Καλή καλό συνέχεια, σου βράδυ, καλό βράδυ. Στον καλό βράδυ, γεια. Έπεσε ο φίλος. Λοιπόν, στον επόμενο. Καλησπέρα. Έπεσε ο φίλος. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια, 0-1, 1,5 λεπτό πριν λήξει ο Παναθηναϊκός, 3-0 Ολυμπιακός. Γιάννη, έχουμε το φίλο, αλλιώς πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Γεια και χαρά για τους δύο. Με ρίξατε. Έπεσες. Φιλάρε, τι είναι έξω ο Τάσος, κάτι ένα επίγον τηλέφωνο. Εγώ εντάξει, πλάκα έκανα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Επειδή είναι ένας λογικός συνειρμός, εντάξει. Ναι. Ο Σαββίδης θέλει το ΒΑΡ. Ναι. Μάλιστα πρότεινε να βάλει χρήματα για να έχουμε ΒΑΡ εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Ο γραμμένος είναι του Σαββίδη, σωστά. Ναι. Ο γραμμένος καθυστερεί εδώ και 1 χρόνο να βάλει το ΒΑΡ. Τι στην ευχή τώρα, ο γραμμένος είναι εναντίον του Σαββίδη, είναι υπέρ του Σαββίδη, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ο κύριος Γραμμένος θα μας το απαντήσει αυτό. Δεν ξέρω γιατί καθυστερεί. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει απολύτως τίποτα μέσα από αυτό το συνειρμό. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Αλλά βλέποντας το ότι
Μας λέει ο γραμμένος, θα ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, πειραματικά δεν ξεκινάει. Θα ξεκινήσει στη μέση της χρονιάς. Εγώ θυμάμαι, φιλάρετε, sorry σε διακόπτω, εγώ θυμάμαι είχε πει στη μέση προς το τέλος, μετά το κάνανε τελικό κυπέλου και τώρα λένε από του χρόνου, αν κατάλαβα καλά. Ακριβώς. Ναι. Και λέει θέλει 10 εκατομμύρια. Βάλω, ουσιαστικά παλαβά πράγματα. Καταρχάς τι 10 εκατομμύρια, εκατομμύρια με 10... γιατί να θέλει, να βάλουν μία... 16 γήπεδα, yeah. Δηλαδή τι, μισό εκατομμύριο στο κάθε γήπεδο θα χρειαστεί εγκατάσταση. Συγγνώμη, το VAR τι είναι ρε παιδιά, μία τηλεόραση δεν είναι, συγγνώμη δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έχει και... Α, και το πάνω, το δωματιάκι με τους διαιτητές. Εντάξει, πω, τι είναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πρέπει να έχει και την παρακολούθηση του αγώνα. Δεν ξέρω από πού παίρνει τη λήψη. Από τις κάμερες, από πού να έχει κάποιες κάμερες. Αλλά το ζήτημα είναι και οι κάμερες και όλο αυτό το συντονισμός και θέλει λέει, να εκπαιδευτούν κιόλας. Άντε και να εκπαιδευτούν μισό εκατομμύριο για κάθε γήπεδο. Δεν ξέρω, περιβολικά φαίνονται τα λεφτά. Αν είναι αυτά τα ποσά που μας λες, είναι εξωπραγματικά. Ναι, ό,τι αν θέλουμε να υπάρχει και έγκριση από την Ευρώπη. Αν θέλουμε να υπάρχει αξιοπιστία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα σκεφτούμε το κόστος. Ας έχει, έχει και 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ. 0-1 ο Παναθηναϊκός έληξε. Αυτό πρέπει το Υπουργείο Αθλητισμού, έτσι, όμορφα και ωραία, όπως επιλήφθηκαν για να κάνουν γήπεδο στην ΑΕΚ, έτσι, ναι. Για να υπάρξει αξιοπιστία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να κάνουν τη διαφορά και να πούνε ότι επί προεδρίας του ΤΑΔΕ, υφυπουργού κτλ. Μπήκε, καθιερώθηκε το ΒΑΡ, πρέπει να το κάνουν χθες. Υπάρχουν όμως ομάδες, φιλάρετε, υπάρχουν όμως, φιλάρετε, ομάδες με ισχυρούς προέδρους. Με άσχημο παρελθόν, οι οποίες δεν το θέλουν. Είναι δύο οι ομάδες, η κίτρινη και η κόκκινη των Αθηνών και του Πειραιά. Αυτές οι δύο λοιπόν ομάδες πιέζουν θεούς και δαίμονες για να μην πει το ΒΑΡ. Γιατί όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε ότι αν πέρσι υπήρχε ΒΑΡ, ο ΠΑΟΚ θα ήταν ταμπλούχος και επίσημα. Ωραία. Και όταν λοιπόν έτσι, ο γραμμένος... Και αν φέτος πάλι πάρει, συγγνώμη, σε διακόπτω, υπήρχε ΒΑΡ, ο ΠΑΟΚ θα ήταν συν 17 τώρα. Συν 17, για πλάκα. Αν είχε ΒΑΡ, είναι να, αν θέλετε, αναζητήστε το κιόλας, μέσα από την επανάληψη θα δείτε πόσα διαφορετικά σφυρίγματα θα υπήρχαν. Είναι πάρα πολλά τα σφυρίγματα. Και το αστείο ποιο είναι, ότι εφόσον δύο ομάδες Αθήνας δεν θέλουν να μπει και ο γραμμένος είναι παοξής, απορώ γιατί δεν έχει μπει μέχρι τώρα. Ναι. Αριανός είναι, αριανός είναι ο γραμμένος. Και ο Άρης θέλει το ΒΑΡ, είπε ο Ζάκης. Βέβαια, βέβαια το θέλει. Άρα δηλαδή ούτε Αριανός είναι, ούτε Παοξής είναι, άρα είναι κάτι άλλο. Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό το ξέρω βέβαια, όποιος πάει στην Αθήνα αλλάζει κατευθείαν φανέλα, έτσι. Βουλευτής είναι, ποδοσφαιριστής είναι, ό,τι θέλει. Τραγουδιστής είναι, βέβαια. Εδώ οι δικοί μας γίνονται γεννήτσαροι. Αλλά όπως και να έχει όμως, τουλάχιστον δεν είναι παοξής. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Πριν πάμε στο τελευταίο για το, πριν το break, τον 9, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ τήθηκε στο handball και, και δεύτερη φορά από τον Ολυμπιακό με 23-27 και αποκλείστηκε στη Νεάπολη, στο γήπεδο της Νεάπολης. Στον τελικό πάει η ομάδα των Ερυθρόλευκων για το handball. Επαναλαμβάνω, 23-27 το τελικό ήταν δύσκολο. Ωραία. Από την προηγούμενη εβδομάδα που ιτήθηκε με 8 γκολ διαφορά μέσα στη Βουλγαρία. Πάμε στο διπλό διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, έχουμε γραμμή. Έναν ακόμα έχουμε. Έχουμε γραμμή. Ναι, δεν το πήρα χαμπάρι το φίλο. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, ρε παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Γεια σας. Γεια σου. Το όνομά σου. Ντρέγια, Γιώργο, Γιώργο. Γεια σου, έλα. Καλά, ρε παιδιά, θα μας τρελάνουν τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, μας φάγαν το αυτό και πάνε να κάνουν και το πώς λέει η παροιμία. Καλά, όλα τα λάθη είναι δυνατόν να γίνονται πάντα εναντίον του ΠΑΟΚ και μιλάμε και από πάνω. Βγαίνουν σε διάφορα σάιτ ρωτά και λένε ότι δώσαν πέναλτι, δεν τρέπονται ρε. Σήμερα πρέπει να είναι 8-0 το σκορ ρε. Τι θα πει ρε, έφυγε ένα παπούτσι μπροστά. Προφέρει με το ζαμπά το κεφάλι του, τα μαλλιά του ήταν μπροστά και το offside. Δηλαδή άλλα μέτρα, άλλα σαστάρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, αυτό δεν καταλάβω. Ε? Αυτό ακριβώς λέμε φίλε. Ότι... Χωρίς μια ευκαιρία μας βάλα αφού κόμψα να πάρω το παιχνίδι. Ότι είναι... Γιατί αυτό είναι offside, δεν ήταν τελική. Ήταν 26 τελικές με 0. Και θα τρελαθούμε επιτέλους ρε παιδιά. Ναι, έτσι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ας κάνουν ομάδες, ας πάρουν παιχταράδες όπως έχουμε εμείς και μετά θέλουν να μιλήσουμε. Τεταντεπ. Τι να έξεις να την κάνω εγώ την Κυριακή. Θα δεις να την κάνω. Τον Ολυμπιακό έτσι θα πάθει εδώ. Δεν γλιτώνει τώρα.
Δεν γλιτώνουνε, καταλαβαίνετε, όλοι πρέπει να το καταλάβουνε. Με λέει ο άλλος ο γραμμένος είναι παουξής. Ποιος γραμμένος είναι παουξής. Εντάξει, δεν το ξέρε, το είπαμε, το διορθώσαμε. Μην τρελαθούμε ρε, μην ξέρω και μιλάμε αόριστα και αηδίες ακούρες, τι να κι αδε. Α τρελαθούμε ρε φίλε. Δεν μπορώ ρε γάμο, θα σκάσω, θα πεθάνουμε ρε. Εντάξει, παίξανε 20 λεπτά καθόταν κάτω με τον ρολόι, χρονετούς επίτηδες ρε. 20 λεπτά ρε μπάλα δεν παίχτηκε ρε, κρατούσαν τα πόδια τους ρε. Αφού πέφτασαν σαν τα κοτόπουλα 2-2 ρε φίλε. Για να μπράβο, σαν τα κοτόπουλα. Καλά τον είπε ο δημοσιογράφος τον άλλο, τον Πετράκη. Ναι, μπράβο. 2-2 λέει πέφτανε. Λέει όχι λέει, εγώ δεν είχα δώσει τέτοια εντολή λέει. Δεν είχα δώσει τέτοια εντολή. Δεν έδωσα λέει τέτοια εντολή. Και τους έλεγε, τον είδα μόνο στον πάγκο, που τσέκα το χέρι. Κάλμα, κάλμα, αλλάξα, σιγά σιγά έλεγε. Εκείνος εκεί ο Αλβανός ο Λίλα τι κάνει ρε. Ναι. Είναι για μπάλα και το παιδί ρε. Ας έπαιζε με την χάρτινη ρε. Στο 30-0-4 ήταν ρε. Με το Ολυμπιακό τα ίδια ρε. Η ομάδα μας κατά τα άλλα είναι ομάδες μας. Αυτοί ο Όφι. Ξέρω τι λένε όλοι. Δεν όλοι υπάρχει, όμως Ολυμπιακού είναι. Δεν υπάρχει φίλε αυτό που λένε τώρα. Άστε τώρα. Χαζομάρα είναι που λένε τώρα. Αυτό. Δεν υπάρχει. Είμαι μόνος εναντίον όλων. Έχω αρχηγό. Έλα στην ΟΗΒΑΜ. Δεν υπάρχει δεύτερο. Σε όλα τα επίπεδα είμαστε πρώτοι. Κατάλαβες. Άντε ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σου. Γεια, γεια, χαρά. Το μέσα κοίτα ρε Ζάχο. Ναι ρε, εδώ τον κάνουμε. Άστο ρε, το άλλο κοίτα. Εδώ τον ανατρέπει. Εδώ δίνει πέναλτι. Ναι ρε. Δεν αλλά... τον απ' έξω. Απ' έξω γίνεται η πρώτη ανατρέπει. Άντε πάλι. Εδώ του δίνει το πέναλτι σου. Πάνω, αυτό σου λέω, οι δικοί σου προπαγανδιστές εδώ πέρα να πούμε. Ωραία. Προσπαθούν να βρουν να πούμε τη φάση από το κέντρο. Πάντως το τέτοιοι είστε. Εγώ επαναλαμβάνω αυτά, είναι που είπε ο φίλος. Αυτά που λέει ο φίλος που είπε προηγουμένως. Αν ήμουν εγώ παοξής, η σωστή προσέγγιση πιστεύω ότι είναι ότι και οι άλλοι δύο συνεκδικητές φέτος του τίτλου έχουν και αυτοί ευνοηθεί. Αλλά αυτά που είπες φίλε μου ως... έχω καλύτερη ομάδα και εκεί. Αυτά τα έλεγαν και οι Ολυμπιακοί, φίλε. Και οι Ολυμπιακοί. Που ευνοούνταν βέβαια περισσότερο. Πού διαφωνείς, δεν έχει καλύτερη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός είχε, ρε φίλε. Ριβάλτο είχε, Τζοβάνι είχε και κέρδισε τα πέναλτι. Και σου έλεγε καν ομάδα. Η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Ότι ο Ολυμπιακός στη στραβή του μέρα είχε τη διαιτησία και έπαιρνε τα τρίποτα. Συμφωνώ. Εγώ στη στραβή μου μέρα την πλέρωνα. Συμφωνώ ότι στη στραβή του μέρα δεν το λέω. Στη στραβή του μέρα όντως τα ετοινή είχε και του δίναν τα σφύριγματα. Αλλά τα ίδια λέγανε και ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν έπαιζα. Τα ίδια λέγανε και ο Ολυμπιακός. Για μένα τα ομάδα σου για μένα τα μάτς λίγανε ζάχο στο 90-92 ναι. Στην καλύτερη και για τον Ολυμπιακό έλεγαν στο 103 με τον Λεβαδιακό. Είχε όταν δεν τον άφηναν όχι να χάσει. Εγώ δεν είπα ότι όλα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού είναι πέτσινα, αλλά πολλά από τα 44 είναι με μεγάλη εύνοια. Ναι. Τι να κάνουμε. Εδώ αηδίασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στην απονομή με τον Αστέρα Τρίπολης, αηδίασαν. Εμετό κάνανε με το χέρι του Μανιάτη. Είναι, και σκοθήκαν και φύγαν και τους στείνανε. Οι ίδιοι Ολυμπιακοί τους στείνανε. Τους λέγανε ξεφτύλες. Βρε ρεζίλια, τους λέγανε δεν τρέπεστε. Για τα οφθαλμοφανή μη λέμε. Ήταν κλοπή του κυπέλλου εκείνη. Μην τα λέμε για τα οφθαλμοφανή. Όχι να τα λέμε. Τα οφθαλμοφανή τα λέμε. Τι, επειδή είναι η αγαπημένη ομάδα του Προέδρου, σου δεν τα ακούς. Ναι, φοβήθηκα με βάλει πρόσωπο. Λέω ότι τα ίδια λέγανε και Ολυμπιακοί. Τα ίδια άλοθη. Όταν τους λέγανε ότι ευνοούνται, τα ίδια άλοθη λέγανε. Κάνουμε διάλειμμα. Κάνω διάλειμμα τον 9. Α, ναι, το διπλό. Διπλό διάλειμμα αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Θα πάμε και στη Γενέβη, εκεί που παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Βρίσκεται ο Ηλίας Καπράλος. Μετά το break θα έχουμε μια σύντομη σύνδεση για ενημέρωση. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρέτσα μέχρι και τις 10. Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα μεταφερθούμε για λίγο από τα στούντιο του Λίμπερο, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο, στην Ελβετία, εκεί που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ την Φριμπούρ, την ελβετική ομάδα, προτελευταία αγωνιστική των ομίλων. Βαθμολογικά αδιάφορη η Φριμπούρ, είναι εκεί ο Ηλίας Καπράλος. Για να μας δώσει ενημέρωση για το μάτς. Καλησπέρα, Ηλία από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, παιδιά, από το χιονισμένο και κρύο Φριμπούρ. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1,5 λεπτό και το τέλος του πρώτου περίοδου. Είναι μπροστά με 9-17 τώρα με ένα κάρφωμα του Τζέφερσον από μια πολύ ωραία assist του Τάτσερ.
έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι και έχει ουσιαστικά κλείσει τη ρακέτα τους στους Ελβετούς, οι οποίοι δεν έχουν τρομερή ποιότητα, προσπαθούν να σουτάρουν απ' έξω, δεν μπορούν να πατήσουν στη ρακέτα και έτσι εύκολα κρατάει ένα προβάδισμα και έχει επιβάλει το ρυθμό του. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο, ένα rebound τώρα για τους Ελβετούς. Η μπάλα πάει στο Τουρέ, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Τζέφερσον, προσπαθεί να αποστάρει, δίνει στο Ρόμπερσον, αυτός δεν φτάνει στο καλάθι και ακόμα ένα rebound για τον Τζόνς. Για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στους διακριθέντες έχουμε με 6 πόντους τον Γκόνιαρη, με 3 τον Γκος, με 2 τον Τζέφερσον και με 6 τον Χρυσικόπουλο που και πάλι είναι κομβικό σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Ακούω ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ναι, ναι, τώρα να τελειώσω ακόμα. Έλα, 9-20. Είναι από το σύνδεσμο της Ζυρίχης η μεγάλη μερίδα των οπαδών που έχει φτάσει στο γήπεδο, είναι περίπου 60-70 άτομα. Να, είναι πολύ άλλοι 40, είναι άλλοι 40-50 διασκορπισμένοι, προφανώς κάτι και Ελβετίας, οικογενειάρχες ήρθαν να δουν το παιχνίδι. Να στείλω... Οι άλλοι είναι διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία του, ωραία, του γήπεδου. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά από το σύνδεσμο της Ζυρίχης. Το 2011 με φιλοξένησαν μία εβδομάδα, με καλέσανε και, και κόψαμε την πίτα του συνδέσμου. Στο, σε ένα τσιπουράδικο εκεί τότε μέσα στη Ζυρίχη, στο Κάλυμνος. Τα χαιρετίσματα μας σε όλα τα παιδιά, μας ακούει κάποιος. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ηλία, έχουμε κάτι να ενημερώσουμε άλλο τον κόσμο για να ξανακάνουμε και άλλες ιδέες θα κάνουμε. Ναι, ναι, τώρα πάει απλά στις πολλές ο κόσμος. Το σκορ είναι 12-20 με ένα τρίποντο που πετύχαν οι Ελβετοί πριν από λίγο, όση ώρα τα λέγαμε. Μάλιστα. Και περνάει στο παιχνίδι και ο Απόλλων Τσόχλας. Μετά από καιρός ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που προσπαθεί να βρει τα πατήματα μετά από το σοβαρό περσινό τραυματισμό του. Με νίκη ο ΠΑΟΚ. Με νίκη ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Εάν κερδίσει και την Τενερίφη την τελευταία αγωνιστική, πάει τρίτος, λογικά. Μάλιστα. Εάν χάσει από την Τενερίφη, μένει τέταρτος. Πολύ ωραία. Ηλία, θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναέχουμε επικοινωνία. Θα, έχουμε, θα έχετε επικοινωνία και με τα παιδιά μετά, με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εκπομπή Μπαλαντέρ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, παιδιά, καλό σας βράδυ. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε γράμμες έτσι. Να πούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. 2310-287-38, 6945-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας το 54526. Ποιοι, Ζάχο? Ποιοι? Ποιοι, τι μήνυμα, ποιοι να στέλνουν μήνυμα? Οι αυτοί που κρυφακούνε. Οι τροφαλούδες. Όντως, είναι ατάκα σου, είναι έξυπνο. Στο φίλο μας τον Χριστόδουλο. Είναι έξυπνο. Στη Στοκχόλμη, στον προπονητή του Πόλο εκεί πέρα. Πότε θα έρθει αυτός? Δεν ξέρω. Να μας πει το Παξιμάδι. Άντε. Γιατί να περάσει από το στούντιο. Τον είδα, έκανε με παγοπέδιλα πάνω στον πάγο και αυτά, ναι. Ναι. Άλλο. Να φέρει και κανένα κουάλα σου ειδικό προς τα δω. Του λείπει η παιδική του ηλικία. 4-0 Ολυμπιακός, πολύ δύσκολα τη Λάρισα. Η έκπληξη της αγωνιστικής. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Χαίρετε. Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κώστα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Καλά κι εμείς. Μετά από το δύσκολο σήμερα παιχνίδι, εντάξει, ηρεμήσαμε. Ναι, ναι, μεγάλο άγχος. Ναι, ναι. Όπως και εγώ. Όπως και όλοι μάλλον, έτσι και εγώ, Τάσο και Ζάχο, είμαι εκνευρισμένος φούλα από όσα ακούγονται. Όσον αφορά το θέμα των, του παιχνιδιού που είπε ο Ζάχος ότι όλα αυτά είναι λογικά και βρίσκονται σε μπαράζ κτλ. Ναι ρε φίλε, αλλά όλα με ένα όριο. Πέφτουν δύο και ξαπλώναν κάτω. Αυτό πρέπει να σημειωθεί. Δεν, ούτε καν τσαρτζάρισμα και ξαπλώναν κάτω, μπαίναν μέσα με τα καροτσάκια. Και σε κάποια φάση που έπεσε ο άλλος και δόθηκε ανάποδο φάουλ τελικά, γιατί νόμιζε ότι το φάουλ ήταν για τον ΠΑΟΚ, σηκώθηκε κατευθείαν. Και αυτό γινόταν επί 20 λεπτά, δεν γινόταν. Έτσι. Δηλαδή προσπαθούσαν να φάνε το χρόνο για να φέρουν σε άγχο. Και ως διαμαγείας, στο 87 ήταν σαν να τους βάλανε νεύτη στον πισινό. Έτσι τρέχανε. Βέβαια. Έτσι τρέχανε. Ναι, σαν να τους κυνηγούσαν, υπάρχει... Κωνσταντίνε, 4 pitbull και 18 ντόπερμαν τρέχανε. Για την Κυριακή ακριβώς. Λίγο πολύ αυτό θα κάνουμε. Την Κυριακή, μπάφιλε. 3-0 θα κερδίσει ο Άρης την Κυριακή, το λέω από τώρα. Απλά όταν Ζάχος, πρέπει να, δηλαδή λες κάποια πράγματα ωραία, αλλά πρέπει να βάζεις και ένα όριο. Δηλαδή. Όπως και χθες έλεγες, στην οπαδική, οπαδικότητα, δηλαδή ναι. Η υγιής οπαδικότητα που αναφέρθηκες και έλεγες εγώ πάω και καταστροφή, όχι ρε φίλε. Εγώ θέλω να είσαι δεύτερος από μένα και εγώ να είμαι πρώτος, αλλά όχι να καταστραφείς. Αυτό δεν είναι normal. Αυτό είναι ακραίο που λες. Βέβαια, άκουσα με. Η μόνη ομάδα που θα χρειάζεται, θα σκεφτώ έτσι είναι ο Ολυμπιακός.
και αυτό επειδή έχει ωραία καταστρέψει το πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πει. Άκουσε με λίγο. Καταρχήν, άμα θέλει, θύμισε μου λίγο το όνομα, δεν είμαι καλό. Κώστα, λοιπόν. Την ηλικία σου μπορεί να μου πει. Αν επιτρέπει. 31. Κωνσταντίνε, αυτό ναι που λες τώρα, που εγώ να πω ότι είναι σωστό, έτσι. Όταν έπαιζε ΠΑΟΚ Καλαμαριά, το έλεγες. Καλαμαριά ΠΑΟΚ. Το ξέρω αυτό που λες. Τώρα το λέω πάντα, φίλε. Ναι, μπορείς να με πεις για, παλαιότερα, αλλά αν εντάξει υπάρχουν κάποιοι, ρε φίλε, κάποια, να σε πω κάτι, να διαχωρίσω κάτι από την υποδικότητα, από το συμφέρον, τα ψηλά συμφέροντα. Εκεί δεν μπορώ να βάλω χέρι εγώ, το τάσο δεν κάνει. Μα δεν ήταν ψηλό αυτό, είχαμε πόλεμο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Άρης κινδύνευε να πέσει, που παρόλο για να δεις ότι είμαι δίκαιος σου το λέω, το είπα και χθες στον Τάσο, ότι αν ο Άρης κέρδιζε τον Ηρακλή, δεν κρεμόταν από τον ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ ήταν σε κακή βραδιά που είπε ο Τάσος. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ δεν έπαιζα μπάλα, ρε Σιζάχο, και εγώ δεν γι' αυτό σε ερώτησα, ξέρεις τι, φυσικά τώρα, κοίτα, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, σε πιστεύω ότι λες ότι αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά όλοι δεν γίνονται όταν τους ρωτάς να λένε, εγώ όχι, το έλεγα και τότε. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια ο Ζάχος Κωνσταντίνε, ναι, το 1980, ναι, στο Μπαράζ του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος, ναι, εκεί που ο Άρης τον έχει ξεσκίσει τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπόκ, και στο δεύτερο δεν υπάρχει, ναι, κάτι έγινε μάλλον, τίποτα διαμαγείας είναι, και έχασε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα, ναι, ο Άρης Θεσσαλονίκη στον, ναι, Ολυμπιακό, εκεί που είχε το πανό. Οι παοξίδες που αναρτήσαν στην κερκίδα του Ολυμπιακού, ευχόμαστε να. Ναι. Μπράβο, έτσι. Δεν ήταν μόνο. Πολύ ήταν. Εκεί ο Ζάχος δεν μας λέει τι έγινε στο ημίχρονο. Δεν ενδιαφέρει και χάσατε το. Α, δεν σε ενδιαφέρει. Την Καλαμαριά, γιατί σε ενδιαφέρει. Εγώ είμαι εμπλεκόμενος στην Καλαμαριά. Τι πράγμα? Εγώ είμαι εμπλεκόμενος. Τι εσύ είσαι εμπλεκόμενος? Εγώ είμαι εμπλεκόμενος. Γιατί στον Ολυμπιακό δεν είσαι εμπλεκόμενος που του δίνει το πρωτάθλημα. Στο πρώτο επαγγελματικό σου. Το πρώτο επαγγελματικό σου. Αυτό έπρεπε να λες, Ζαχάρη. Λέω ότι σε αυτό που λες. Στο ΠΑΟ Καλαμαριά και στο Άρης Ηρακλής είμαι εμπλεκόμενος εγώ, γιατί αν δεν κερδίσω τον Ηρακλή, κρέμομαι από σένα. Ναι. Αν δεν τον κερδίσω, ενώ στο άλλο εσύ δεν είσαι καμία τέτοια. Εγώ παίζω με τον Ολυμπιακό, ακόμη και έτσι να είναι, που εγώ διαφωνώ, δεν είναι έτσι. Ναι. Ακόμη και έτσι να είναι. Εσύ τι, στο κάδρο που είσαι, στον Παρά, στο Άρη. Καλά, εσένα σε νοιάζουν δηλαδή οι άλλες ομάδες και δεν σε νοιάζει η δική σου? Όχι. Που στο πρώτο ημίχρονο πετούσε και στο δεύτερο δεν υπήρχε. Ναι. Στο δεύτερο, ρε φίλε, πού πήγα στην Γρυλανδία? Ναι, δεν έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ σε αυτό, Τάσο. Δεν έχει καμία σχέση. Φυσικά δεν έχει σχέση ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Στο άλλο δεν έχει σχέση ο ΠΑΟΚ. Στο άλλο να έχει. Όχι, λάθος κάνεις. Στο άλλο να έπαιζες και να κέρδιζες. Να μην έφτανες σε αυτό το σημείο. Δεν σε φταίει ο ΠΑΟΚ. Και να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει την ευκαιρία και να βγάζει και εγώ στα με την πάρτι σου. Και καλά έκανε. Αυτό λέμε. Και εσύ αν μπορείς να το κάνεις. Αυτό στο φίλο πες το. Μην το λες σε μένα. Όχι, φίλε, σε σένα το λέω. Στο φίλο πες το. Διότι λέει. Ο φίλος λέει. Καλό είναι, λέει, δεν πρέπει να λέμε να καταστραφεί ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Εγώ δεν είπα. Να λέμε, εγώ δεν είπα να καταστραφεί ο Άρης. Εγώ το είπα. Λέει και σωστά λέει, πρέπει να είναι, ας πούμε, πως ήταν στο μπάσκετ πρώτος, δεύτερος, να μαλώνουμε γι' αυτό. Εντάξει. Σωστά το λέει. Μεταφορική έννοια το λες και εσύ. Όχι. Καλά, όταν λέω καταστραφή, εννοώ να πέσει β' γάμα. Να μην πάει καλά, λες. Να μην πάει καλά. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά λέω. Αυτά που πέρασε ο Άρης θα τα πέρασε και ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Αλλά πρόσεξε, λέω, το έλεγε τότε εσύ αυτό το πράγμα. Και μου λέει. Όχι, τότε το έλεγα, ας πούμε, να μην είναι ο Άρης, να μην είναι σε αυτή τη θέση, να μην κρέμεται. Δεν είναι όμως, δυστυχώς, φίλε μου, η μεγαλύτερη πλειοψηφία, η συντριπτική, δεν έλεγε αυτό που λες εσύ, κατάλαβες. Άρα δεν γίνεται αυτό τώρα να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Μιλάς δηλαδή, εντάξει, μιλάς από το μένος από τότε. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Η συμμαχία υπάρχει, θα υπάρχει και θα υπάρχει. Υπήρχε και θα υπάρχει, βέβαια, μάλλον για πάντα. Βέβαια. Αυτό ούτε συκοφαντία είναι. Όχι, ούτε σωστό είναι αυτό. Είναι, σωστό ούτε δυσυδαιμονία είναι. Αυτή η original έβγαλε, η original γιατί το είδα, έβγαλε ανακοίνωση πανομοιότυπα με αυτό που σε είπε, που ανέφερε ο Τάσος. Αυτά τα ξέρω. Εγώ έχω 10 φίλους αξίδες και οι 10 λένε αυτό. Περισσότεροι από Θεσσαλονίκη. Το καταλαβαίνεις ότι λένε να μείνεις στην Αθήνα. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή όλοι τα έχουμε τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εσύ λες ότι όχι, δεν εντάξει. Είναι όχι, ένας, όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, δεν είναι ένας, φίλε. Είναι όλοι τους. Αυτό αποζητάνε από εδώ πάνω. Και εσείς, συγκεκριμένη περίπτωση, είστε μαζί τους. Εγώ, ρε φίλε, δεν είμαι μαζί. Δεν θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Τι θα πει. Άμα ήταν με τη Λάρισα, υπέρ της Λάρισας θα ήμουν. Εντάξει, είσαι με την ίδια άποψη που έχουν αυτοί. Αυτό λέει ο Κώστας. Όχι. Δεν είμαι με την ίδια άποψη. Αυτό που λέει, και σου έδωσα δίκιο για τις εφημερίδες, είναι έτσι. Λέω, πιστεύω, γιατί έχω φίλους Αθηναίους που είναι Παραθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Ο Παραθηναϊκός δεν θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Προτιμάει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μην τρελαθούμε τώρα, ρε παιδιά. Okay. Δηλαδή, ο Παραθηναϊκός θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και όχι ο ΠΑΟΚ. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Ποιος ο?
Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Βέβαια. Τα πρωτοσέλιδα του Βάζελ τα είδες πέρσι. Πόσα τα πρωτοσέλιδα. Εντάξει. Τα πρωτοσέλιδα μαρτυρούν και την πρόθεση των Παναθηναϊκών. Εντάξει. Okay. Να βγει κάποιος Παναθηναϊκός να μας πει. Και τι μας πει ένας. Λέγε. Δυστυχώς, είναι έτσι πως θα λέω τάσο, δυστυχώς, αυτή είναι ένα όλοι μαζί. Αυτό μπορεί να σας διοικείς, φίλε, και τότε ποιος από τους δύο κινδυνεύει και τον έσωσε ο άλλος. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό ή τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνε, κάνε ένα επίλογο να πάρουμε. Αυτό ναι. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, αγορίνα μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πάμε σε επόμενο. Καλές κούρσες. Καλησπέρα. Τα ρήφα, ναι. Πού τον πήρα, χαμπάρι, μικρό έτσι. Έλα, τον άκουγε που έδινε ρέστα. Όχι, δεν τον άκουγε. Καλά, δεν είναι. Τέλο πάντων. Δεν πειράζει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Άντε, καλησπέρα. Νάτος. Εντάξει, σε κάναμε φίλο. Σοφή. Έλα, με κάνατε φίλο. Ναι, εντάξει, μετά από καιρό, μετά από χρόνια. Τι χρόνια, ρε. Χθε δεν έστειλε. Έλα, εντάξει, πλάκα σε κάνω, ρε. Χθε σε βρήκα. Ξέρει τι αναμονή έχω. Προνομιακά σε φέρθηκα, να ξέρει. Έτσι, έτσι. Κοίταξε, οι περισσότερες είναι και γυναίκες στο προφίλ σου και δεν το έχω δει σίγουρα. Οπότε... Είναι γνωστό ο Σαλιάρης. Κάνει και γνωστό γηπαετό. Κάνει που και κανένα αρπακτικό. Για να δείξει ότι. Ζάχο, εσύ είσαι το αρπακτικό τελικά. Όχι ο Τρέγκα. Έτσι μου είπε προχθές. Λέω εντάξει, ρε, Νικό. Εγώ δεν καφιέμαι ούτε και λέω τίποτα. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Οπότε. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε. Τι είναι, έπεσε. Έλα, εντάξει. Α, πλάκα μας κάνεις, νομίζω με είπες. Έλα. Έλα, όχι ρε, παραλίγο. Λοιπόν, πάμε. Ήταν νευρικός ο ΠΑΟΚ, μέσα να το καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι και έγινε ένα λάθος από τον Λουτσέσκου που έβγαλε από το κέντρο τον πίσω γιατί ήθελε να βάλει τον Μπέλκα. Μπορούσε για μένα να τους βάλει από ένα ημίχρονο και να τελειώσει η μπουγάδα. Αυτός ήθελε να τους χωρίσει και τους δύο μαζί. Λοιπόν, γιατί ήθελε και την απρόβλεπτη την μπάσα και την κάθετη και από τον έναν και από τον άλλον, γιατί ήξερε ότι θα τον παίξουν πίσω όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, για μένα θα έπρεπε να τον αφήσει, γιατί είχε φορμαριστεί ομάδα, είχε βρει καλό ρυθμό μαζί με τον Μπίσεσβρα και, τα άλλα τα κοτσίφια δεξιά-αριστερά και στο κέντρο. Κοτσίφια. Δεν το έκανε. Τι είπε τα κοτσίφια. Με τα κοτσίφια, ρε, κοτσίφια. Βγαίνει τα κοτσίφια μπροστά. Δε σου αρέσει ο όρο. Να το αλλάξουμε. Ωραίο. Κάνει κρύο, κάνει τσίφι για το δόλιο το κοτσίφι. Είναι πείμα αυτό, αξίζει. Μάλιστα, ωραία. Μαθαίνεις από εκεί και πέρα βάλαμε το πρώτο γκολ και φάγαμε γκολ, εντάξει, σε μια φάση που δεν υπήρχε φάση. Offside, ξε-offside, τέλος πάντων φάγαμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα αυτή δεν είναι, αυτό που κάνει είναι καραγκιός λίκερ, παιδιά. Είπαμε, εγώ το σέβομαι, έχει δίκιο ο Λουτσέσκου, καλά έκανε και τα είπε όπως τα είπε. Άλλο να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά όταν έχεις ανύπακτο προπονητή, τώρα θα μιλήσω για τον Πετράκη όπως μιλάω για τον Παντελίδη, ο ανύπακτος του προπονητής, δεν έχει τίποτα να δείξει, πέστε όλοι κάτω, κάντε τους πεθαμένους, ρίξτε νερά μέσα, μπείτε όλοι μέσα, κάντε οτιδήποτε, δεν μπορεί να διδάξει ποδόσφαιρο άνθρωπος, οπότε θα διδάξει οτιδήποτε άλλο για να πάρει ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτοί οι προπονητές πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να έρθουν άνθρωποι να μπορούν να δουλέψουν τις ομάδες. Από εκεί και πέρα πώς θα περιμένουμε να βγάλουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές όταν παίκτες μικρότερων και προπονητές μικρότερων ομάδων δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να διδάξουν ποδόσφαιρο. Θοδωρέ, συγγνώμη, είναι όλο αυτό που λέω η περιραίωση ατμόσφαιρα. Στην Αγγλία η μικρή ομάδα, η τελευταία που παίζει με την πρώτη, γιατί δεν το κάνει αυτό. Γιατί ρε φίλε έχουν προπονητές εκεί, εκεί παίρνουν προπονητή. Ο προπονητής, άμα το κάνει αυτό στην Αγγλία έχει φύγει. Θα τον διώξουν οι διοικούντες με το που δούνε τους παίκτες. Ακριβώς, γιατί ξέρει ότι το προϊόν θα τον αποβάλει. Ενώ εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Αυτό λέω. Έτσι λειτουργεί εδώ πέρα το πράγμα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι λειτουργεί. Έφερε εσύ ένα καλό προπονητή, σου έφερε. Σε 15 μέρες έκανε ομάδα, ήξερε ότι έφερε τεχνίδες παίκτες τελικά τους ή δεν ήθελε οδομάχους, ήξερε ότι με καλό ποδόσφαιρο θα μπορέσει έκτος έβδομος να τελειώσει και θα σου είχε και μια καλή ομάδα για την επόμενη χρονιά. Με το που είδαν έκανε 3-4 νίκες, νομίζαν όλοι ότι έχουν υπερομάδα, ενώ ο άνθρωπος ήξερε τι έκανε. Έρε και να μαγέψει αύριο ο Παντελίδης, έρε και να μαγέψει. Τι να μαγέψει, ο άνθρωπος δεν είναι. Να σου πω κάτι, είχες δει πουθενά Ματέο Γκαρσία. Ο Γκαρσία, μία εβδομάδα ή δύο, μπορεί να είναι μία εβδομάδα με το που έφυγε ο Ερέρα, τον ψάχνει Νικολούλη στο γήπεδο από τότε. Θες να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί λοιπόν. Ο Ερέρα τι έκανε. Έβαζε κοντά παίχτες και έβαζε παγίδες στο κέντρο. Ναι. Και όταν έπαιρναν την μπάλα, ναι, είχε κοντά μπάλα. Του πάντα χαφ. Για να τρώει το χαφ το ξύλο και να μπορεί αυτός να βγαίνει ένα εναντίον ενός από πλάγια και να μπαίνει μέσα. Χωρίς να είμαι ειδικός,
Νομίζω ότι με Ερέρα κλέβαμε πιο πολύ την μπάλα. Νομίζω. Εννοείται, φίλε, που πήγαινε σε παγίδα στα 3-4. Λοιπόν, ψηλά γράμματα τώρα, αλλά ο Παντελίδης τι κάνει, όλοι μαζί παιδιά από πίσω και άιντε πάνω και άιντε να μαρκάρουμε και άιντε ο μπακ στο χαφ, ο χαφ στο καμινάδα. Όχι, το κακό μέσα. Είναι ότι δεν είναι ο μπακ στο χαφ, είναι ο μπακ γιώμα να βρούμε τον ψηλό μπροστά. Ακριβώς, ειδικά με τη Λιβαδιά, ειδικά με τη Λιβαδιά ο Δελζίσης που μπορεί να ήταν και Μπέκεμπαουερ να έκανε καμιά 15-40 και περιμένεις τώρα ξαφνικά τους να γράφουν όλοι ότι θέλει ο Άρης 10 μεταγραφές. Όχι, άμα ήθελε 10 μεταγραφές δεν έπρεπε να διώξει τον παλιό προπονητή, γιατί αφόσον ήθελε 10 μεταγραφές, πάει να πει ότι ο άλλος έκανε σούπερ δουλειά. Χωρίς παίκτη δηλαδή σου κάνει και δουλειά. Βέβαια και στη Λας Πάλμας ο Ερέρα είναι 4-3, εντάξει, να τα λέμε κιόλα. Εντάξει, δεν ήταν δικιά του ομάδα. Αυτός για τον Άρη είναι μια χαρά. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλός για ισπανικό πρωτάθλημα, να, αλλά για ελληνικό ήταν μπερεκέντη για σένα. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε αύριο. Σε εμάς τώρα εγώ περιμένω το μάτς με την ΑΕΚ. Θα γουστάρω να το δει αυτό το μάτς η ΑΕΚ. Μ' άρεσε και εμένα που με ανάψαν λίγο τα αίματα σήμερα, μας ξύπνησαν και λίγο. Καλό μας έκανε αυτό το μάτς. Λίγο να, γιατί ξέρεις κάτι τέτοιες νύχτες, νίκες φέρνουν και τους παίκτες πιο κοντά, τους πεισμώνουν λίγο παραπάνω και τους ξυπνάνε. Να έχουν το μυαλό τους, γιατί από εδώ και πέρα έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια. Θα είναι στην αλητεία, στη βρωμιά, στο πέσιμο, στην καθυστέρηση. Θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι και πιο έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν αυτό. Και από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ τώρα κάτι άκουγα, γιατί διάβαζα και τα δυναίκα τα site, ότι το 5-3-2 το αφήνει το 3-5-2 κατά μέρος Έλα. Το 3-5-2 εννοείς. 5-3. Ναι, το 3-5-2 όταν αμήνεσαι γίνεται 5-3-2. 5-3-2, ναι. Αυτό, γιατί έτσι θα κατέβουμε, αυτό νομίζω. Στις πλευρές δεν θα αφήσει να βγαίνει μόνο στο Βιερίνια και να αλωνίζει 2-1-2 ενός εκεί με τα fullback του. Θα πάει σε 4-3-3. Γιατί στο κέντρο άμα παίξεις με κόφτες με τον Μάνταλο και τον Άλεφ, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Μάνταλος τι κόφτης, ούτε με αλυσοπρίωνο δεν κόβει ο Μάνταλος. Μα στο 3-5-2 τι θα κάνει, ο Μάνταλος και ο Άλεφ θα είναι κεντρική χάφρη, φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Και μπροστά θα έχεις Λιβάγια να μαρκάρει για να κάνει, τρεις κίτρινες θα πάρει. Με ξένο διαιτητή. Τι ώρα είναι αυτό, πότε είναι την Κυριακή ρωτά σου το μάτι. 7.30 ώρα. 7.30 Κυριακή. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι. Εγώ σου λέω ότι ο Πάκου μπορεί να το πάρει αυτό και με μεγάλο σκορ κιόλας. Το πιστεύω πάρα πολύ. Άρα τώρα δεν ξέρω πώς θα παίξει ο Ουζουνής. Μακάρι να παίξει για μένα 3-5-2. Και, γιατί θα μιλήσει και με τον Αλέφα, τον φίλο του. Θα δουν και σήμερα τον Πετράκη στο 3-5-2. Θα νομίζουν αυτοί ότι έτσι πρέπει να παίξει. Μακάρι για μένα να παίξει έτσι. Θα τους κάνουμε, θα τους σκίσουμε τα βάρδουλα. Ας ελπίσουμε να το κάνει. Τώρα, να σε καλά, Θεοδωρή. Να σε καλά. Μοιρασμένο. Αυτά. Ευχαριστούμε, έγινε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είσαι ωραίος. Έπεσες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Γεια σου, φίλε. Έλα. Ο Χρήστος. Ναι, ναι. Νάτος. Γεια σου, έγινε, Χρήστο, χθες. 2-2. Δύο τελικές κάνανε, δύο γκολ βάλανε. 30 τελικές η Μάντσεστερ, 2 γκολ. Ναι. 30 τελικές. Παραμένει αίτητος ο Σόλσγκαρ. Παραμένει αίτητος, αλλά πάρει το Champions League κύπελο, ξεμακραίνει. Το κύπελο και το Champions League θα πάρει. Το κύπελο, ναι, το Champions League είναι για την ομάδα. Εντάξει, κληρωθήκαμε και με την Chelsea, πάλι εκτός έδρας. Πάλι, σοβαρά μιλάς. Ναι, και πάλι ντέρμπι. Τι γίνεται, ρε. Έβγαλε την Arsenal ξανά στο Λονδίνο επίσκεψη. Έβγαλε και την Chelsea έξω. Έτσι είναι αυτό. Ξέρεις, γι' αυτό είναι ωραίο το αγγλικό τέτοιο. Είναι μονά τα παιχνίδια του κυπέλου και είναι όπου κληρωθείς. Είδες. Ναι. Μπορεί να έπαιζε δηλαδή Μάντσεστερ στην έδρα της με ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Δεν θα έλεγε η τέταρτης κατηγορίας. Δηλαδή, αμάρε, παίζω με τη Μάντσεστερ, θα παίξω και στην έδρα τους. Πάνε και δηλαδή, τους. Δηλαδή δεν αποκλείεται η Μάντσεστερ να πάει τελικό και να χάσει από μια σήμαντη στο τελικό. Βέβαια. Έτσι. Η City, ναι. Η City πριν 3 χρόνια δεν το πήρε και το πρωτάθλημα και έχασε από την αυτή που έπεσε. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Έχασε από αυτή που έπεσε. Πάμε σε άλλα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Τι καρκίνο σήμερα με τα Γιάννενα. Λίγο καρκίνο βγάλαμε. Ο άλλος λέει πήρε το λί, λέει ότι θα το χτυπήσει ο Ακπομ. Ας τον Μπέλκα ρε φίλε, μου σταματάς εκεί, τι μου κάνεις στο σταμάτι. Άκουσε, αγχωτική νίκη, παρόλο που ο Πάοκ είχε ευκαιρίες, δεν ήταν τόσο καλός. Βέβαια δεν παίχτηκε και ποδόσφαιρο από αυτό τον απαράδεκτο Πας Γιάννενα. Με προκλητικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι σαν τα κοτόπουλα πέφτανε 2-2 ανά 5 λεπτά και ήθελαν να κάνουν ζημία στον Πάοκ και βαθμολογική, αλλά και να κινδυνεύσει με τιμωρία. Γιατί αυτός ο Αλβανός, ο Λίλα. Έβριζε, συνέχεια προκαλούσε, συνέχεια χτυπούσε, συνέχεια έριχνε, κάρτες δεν έτρωγε. Γι' αυτό τα πήρε και ο Βαρέλα εκεί στο τέλος. Καλά τον έκανε ο Βαρέλα. Πολύ καλά τον έκανε. Ναι, ναι. Κατάλαβες, και μέσα και εκεί στη Φυσούνα πρέπει να λέγονται και λίγα γαλλικά, ρε παιδί μου, έτσι. Σε κάποια άλλη μορφή, τέλος πάντων. Ναι. Όμορφα, ωραία, με το γάντι πάντα, έτσι. Πάντως, όπως με είπε. Γιατί αυτός ο Αλβάνος, ο Αλβάνος, όποτε έρχεται στην Τούμπα μέσα και γενικά στη Θεσσαλονίκη, θυμάται ότι είναι ψευτόμαγκας.
με τις ευλογίες κάποιον από πίσω. Όταν πάει στο Καραϊσκάκι το κοτοπουλάκι, είναι κοκοκό. Και όταν πάει στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ, τέσσερα τους ρίξαν ντόρτια, τους ρίξαν εκεί μέσα και τους προσκυνούσανε. Εδώ ρίχνανε κλωτσιά και πέφτασαν τα κοτόπουλα, λιποθυμούσανε. Λες και πάθαιναν ανακοπή καρδίας. Καρδιάς, κατάλαβες. Ναι. Την Κυριακή πρέπει να τους πει ο Λουτσέσκο στα ποδητήρια. Ξεφτυλίστηκε σήμερα τα Γιάννενα, ξεφτελίστηκαν μέσα στην Τούμπα. Πέσανε στα μάτια πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή την ομάδα εμείς την εκτιμούσαμε. Και τους Γιαννιώτες πάντα τους φιλοξενούσαμε μέσα στην Τούμπα. Όπως και τους Πάρθυρες. Αλλά σήμερα η ομάδα του Πετράκη δεν ήρθε για να παίξει ποδόσφαιρο. Ήρθε για να κάνει ζημιά στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ολοκάθαρα. Το είπε και ο Λουτσέσκου. Το είδαν και οι ποδοσφαιριστές. Αλλά και εσύ κάτω από το μήχρονο 3-0 και τελειώστε. Δεν γίνεται ρε φίλε σε κάθε αυτό να έχεις 3-0. Τι να κάνουμε. Ξέρουν οι επιστήμονες τι κάνουνε. Γι' αυτό βάλανε την εμβόλυμη αγωνιστική μεσοβδόμαδα πριν τα ντέρμπι με ΑΕΚ Ολυμπιακό. Να πάει ο ΠΑΟΚ κουρασμένος του ΑΚΑ. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουνε. Γι' αυτό βάλανε και τους Γιαννιώτες σήμερα να είναι προκλητικοί. Γι' αυτό τους λένε επιστήμονες. Και υπάρχουν και κίτρινοι επιστήμονες τώρα. Για να κλείσω να πω το τελευταίο. Να τους πει ο Λουτσέσκου τώρα την Κυριακή, παίζετε με αυτούς που σας κλέψαν το πρωτάθλημα και να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια στο ΆΚΑ. Έτσι θα τους πει στα ποδητήρια. Με τους κλέφτες παίζετε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Στο τελευταίο διαλυματάκι και ερχόμαστε για ένα γεμάτο 20 λεπτάκι, έτσι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο 20 λεπτό. Της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος, Ντρούλιν, Γρηγοριάδη, Στάσος Τρίγας, Ιατρόπουλος, Γιάννης Ζάτσης, στη ρύθμιση του ήχου, συντροφιά Παρέτσα, μέχρι και τις 10. 23-10, 2-87 και 3-8 ράκια, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26 για όλους τους φίλους, οι τρόποι επικοινωνίας της εκπομπής, το είπα εγώ Ζάχο, θα πάρουμε τώρα τις γραμμές, εχμές κούγια για την απόδοση της Λάρισας. Ανακοίνωση απίστευτη του μεγαλομετόχου της ΑΕΛ, αποδέκτη των προπονητών του Βυσσινή. Με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό δίνουμε αγώνες ζωής. Με τον Ολυμπιακό κάνουμε 7 αλλαγές. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Κούγιας. Τι κοτσαρά. Στο είπα. Συγγνώμη, ρε φίλε, φωτογραφίζει τον προπονητή ότι στήθηκε. Ότι ήταν ελαστικός τέλος πάντων με τον Ολυμπιακό. Αυτό λέει. Αμέσως μετά τη λήξη στο Καραϊσκάκι, στο οποίο ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα τη Λάρισα με 4-0. Ωραία. Ο Αλέξης Κούγιας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταφέρεται εναντίον του προπονητή της ΑΕΛ, Τζιανλούκα Φέστα, για τη σύνδεση στο Βυσσινή. Και τον τρόπο που προσέγγισα το μάτς. Να κάνω ένα σχόλιο πριν διαβάσεις. Ναι, αν διαβάσεις. Ναι, να σου κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Μπορεί να είναι να ακουστεί έτσι σαν αστείο, αλλά το πιστεύω αυτό που θα σου πω. Θα σου το πω μεταφορικά. Όταν είμαστε σε ένα δωμάτιο και λέει κάποιος μυρίζει ρε παιδιά, λέει κάποιος έκλασε. Συγγνώμη που το λέω. Ναι. Ποιος είναι αυτός. Δεν λέμε ο πρωτομιλής είναι και πρωτοκλασής. Αυτό ακριβώς μου θυμίζει ο τέτοιος. Τι θα πει ρε φίλε. Τι θα πει. Δηλαδή τι εννοείς. Τα βάζει με τον προπονητή του δηλαδή. Και εγώ λέω ξεκάρφωμα. Φίλε, ο πρωτομιλής είναι και πρωτοκλασής. Ποιο ομάτο, ρε φίλε, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Δεν κατάλαβες τι είπα προφανώς. Εγώ κατάλαβα τι είπες. Έτσι, αυτό που λες εσύ όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Καλά, δεν είπα ότι. Γι' αυτό σου έφερα και το. Γι' αυτό σου έφερα και τι. Αν θες να μιλήσουμε τώρα για αν υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπό του, όχι. Αν υπάρχει πάλι σεβασμός προς τα λεγόμενά του, όχι. Εντάξει. Αν ισχύει αυτό που λες, τον διώξει. Τι τον κρατάει τέτοιο προπονητή. Τι θεωρώ για το συγκεκριμένο. Ας τον διώξει, τον κρατάει, φίλε. Αλλά ας την κρατήσουμε λίγο τη δήλωση που κάνει. Όχι, γιατί μέσα από όσα ακούγονται όλη τη χρονιά από το συγκεκριμένο κύριο, τα μισά μπορεί να είναι και αλήθειες. Τα μισά. Εγώ δεν λέω ότι ό,τι λέει ο Κούγιας, και προχθές σου το είπα, όταν μίλησε για τον Άρη, δεν λέω ότι ό,τι λέει ο Κούγιας είναι λάθος. Πρόσεξε. Λέω όμως από τη συμπεριφορά του σαν πρόεδρος, δεν είναι μεγαλομέτωχος, δεν είναι της ομάδας. Αν πιστεύει ότι αυτό ισχύει που είπε, πρέπει να διώξει τον προπονητή. Αν δεν τον διώξει, σημαίνει κάτι άλλο. Αυτό λέω. Εγώ μένω εδώ. Αυτό λέει, είναι λάθος αυτό που λέω. Όχι, σωστό είναι. Δεν μπορεί με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό. Διώξον. Να παίζουμε σαν να είναι αγώνας της ζωής μας και με τον Ολυμπιακό να γίνονται 7 αλλαγές βασικών παικτών. Να παίζουμε δύο στόπες στην ευθεία, εκ των οποίων ένας είναι ο Μόρας που έχει να παίξει κανονικό αγώνα 6 μήνες. Κοιτάξτε λίγο. Αυτά που λέει ο Κούγιας τα έλεγες εσύ εχθές για τα Γιάννενα. Για 7 ποδοσφαιριστές. Ναι. Εντάξει, τώρα μου σε πειράζει που τα ακούς. Όχι, δεν με πειράζει. Αλλά να πω κι εγώ για σένα αυτά που λες για τον Κούγια σήμερα. Μα δεν με πειράζει. Λέω, α, δεν με πειράζει, Λάρισα. Γιατί είδες πως έπαιξε σήμερα. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος αυτός, για να έρθει, το είπα πριν καν, που το είπες για πλάκα εσύ όταν βλέπαμε το μάτς στον Ολυμπιακό. Λέω ότι για να έρθουν τα φώτα της δημοσιότητας που όλα αυτά τα χρόνια τα έχει πάνω του, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλει άλλη δημοσιότητα, θα πει το οτιδήποτε. Και λέω. Γραμμές. Ναι, άντε, το είπαμε. Οι δύο. Πάμε στους δύο φίλους. Πάμε, μην περιμένει φίλοι. Καλησπέρα. Μάγκες. Ναι. Ναι.
Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου. Γιώργος είναι. Έλα, Γιώργος είμαι από Στουτκάρδη. Έλα, Γιώργο. Γιώργη. Έλα, δεν σε καταλάβαμε. Έλα, λοιπόν, δεν ακούγεσαι και λίγο. Ναι, ήθελα να αναφερθώ λίγο σε ένα κομμάτι, παιδιά, εντάξει, για το ΜΑΤ. Το ξεπερνάω αυτό εδώ, γιατί είδαμε όλοι τι έγινε μες στο γήπεδο. Απλά δείξαν τα παλικάρια ότι έχουν μέταλλο πρωταθλητή. Ειδικά αυτό εδώ το, η αλλαγή που πήγε ο Πολωνός, μου δείξε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καινούριος παίχτης. Έδειξε κάποια πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και στο κράτημα της μπάλας. Είναι μεγάλος μπαλαδόρος, φαίνεται αυτό. Όσο για τη συμπεριφορά των παιχτών, του αντιπάλου, ούτε με νοιάζει, γιατί σήμερα πιστεύω ότι η τηλεθέαση να βάρεσε κόκκινα, γιατί η μισή Ελλάδα θα ήθελε τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ να κάνει μια γκέλα. Από εκεί και πέρα πήραμε τους 3 βαθμούς. Στο κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι ότι εμείς στο σωματείο μας δεν έχουμε υπεύθυνο επικοινωνίας. Τάσο. Για ποιο λόγο έχουμε? Γιατί βλέπω ότι αυτό που βλέπει όλος ο φίλος κόσμος, ποδοσφαιριστικός κόσμος, βγήκε ο Λουτσέσκου να κάνει, που κάνει σε κάθε μάτς δηλώσεις και στο τέλος θα το πούνε και γραφικό, ενώ αυτός που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Κυριάκος Κυριάκου, όπως το λένε, ναι, δεν το βλέπω να βγάζει άχνα. Κοίταξε λίγο, δηλαδή το ποιος, εδώ... άκου λίγο Γιώργο, το ποιος θα μιλήσει, το τι θα υποθεί και πώς θα το πει, νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο μέσα στην ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτά που είπε ο Λουτσέσκου για τα πέναλτι που δεν δίνουν στον ΠΑΟΚ, για την αντιμετώπιση που έχει από τους διαιτητές, για, να βγει να τα πει και ο Κυριάκος Κυριάκου μετά. Τα είπε ο Λουτσέσκου, να πει τι δηλαδή μετά από όσα είπε ο Λουτσέσκου. Έχεις διάβασε συνέντευξη τύπου. Να μου πεις για κάποιες ανακοινώσεις που πρέπει να είναι πιο δυναμικές, πιο καυστικές, με περισσότερη ένταση. Όπως κάνουν κάποιοι άλλοι υπεύθυνοι τύπου, θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι μαζί σου. Αυτό φέτος που βλέπω, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, ότι όταν γίνονται φάσεις με επιθετικούς δικούς μας να είναι είτε πίσω από τη γραμμή είτε να είναι πάνω στο όριο της γραμμής, να σφυρίζονται πάντα offside κατά, είναι 6-7 φάσεις τουλάχιστον που μπορώ να θυμηθώ, και στους αντιπάλους δεν υπάρχει καν αμφισβήτηση του offside. Ναι. Τα είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου όλα. Ναι. Και βλέπεις τώρα δηλαδή και μία ομάδα, εντάξει, τι παράπονο να έχει αυτή εδώ η ομάδα, έστησε 2 πούλμαν, παίζανε δηλαδή πίσω από το κέντρο, παίζανε εκεί με 10 άτομα πίσω από το κέντρο, εντάξει, πάω πήρα το ματσάκι, και όσοι αυτοί εδώ δηλαδή περισσότεροι που περιμένουν στη γωνία, ας δούμε λίγο και τα επόμενα τα 2 ματσάκια που είναι και επίσης πολύ κρίσιμα. Εγώ πιστεύω πάω καμά πιάσει μια καλή απόδοση, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε με την ΑΕΚ ούτε με τον Ολυμπιακό Μάγες. Εντάξει, έρχεται με φορά ο ΠΑΟΚ, έρχεται με 17 νίκες στα 18 μάτς, πάει μέσα στην ΑΕΚ με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, με πολύ καλή ψυχολογία, με ένα σύνολο που το φοβούνται όλες οι ομάδες, γιατί πες μια ομάδα που δεν φοβάται τον ΠΑΟΚ, πες μια ομάδα που δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ. Αν είναι σοβαρός, πειθαρχημένος και διαβάσει καλά το μάτς, εγώ λέω ότι μπορεί την Κυριακή να γίνει και απονομή. Την Κυριακή μπορεί να γίνει και απονομή του πρωταθλήματος με διπλό. Και με διπλό γίνεται η απονομή. Με χ περιμένεις την άλλη Κυριακή να πάρεις αυτόν που δεν κατέβηκε να παίξει πέρσι και του χρωστάς κάποια πράγματα από πέρσι, αγωνιστικά πάντα, για να κάνεις την απονομή την άλλη Κυριακή. Δεν πειράζει. Αυτό που ήθελα να πω και να και ευχές θα δακάζει με τους συμπολίτες εδώ που περίμενα την 7η αγωνιστική. Στο 0-2. Περίμενα την 7η αγωνιστική και είχα βγάλει μεγάλη γλώσσα και τους κόπηκε. Στο 0-2 θα κάνετε φιέστα. Τους την έκοψε ο μπαμπάς Αλέξανδρος. Στο 0-2, έτσι, Γιώργη. Άρα, μπράβο. Ναι, ναι. Ένα τελευταίο, παιδιά, για τη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν την είπατε για τον Ολιβέρα που θα έρθει από την Πόρτο. Την είπαμε, βγήκε και η Μπούντου. Ναι, ναι. Ναι, και εντάξει, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Εντάξει, τώρα έχουμε και το προπονητή και το δικό μας το Σέρτζιο, γιατί είναι ο δεύτερος ο Σέρτζιο που έρχεται στην ομάδα. Ναι. Αυτό που δεν έχω καταλάβει βέβαια είναι ότι σε άλλη θέση περιμέναμε παίκτη, αυτό το είχαμε συζητήσει, αλλά αυτός παίζει πιο πολύ επιτελικός χαφ, δηλαδή έχει πιο πολύ το στυλ του Μαουρίσιο, αλλά είναι πιο δυναμικός. Ναι.
Πιστεύω, εντάξει, έχει κληθεί και στην Εθνική που είναι και ο Σέρβος ο προπονητής εκεί πέρα. Πιστεύω να είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση γιατί έρχεται από μια μεγάλη ομάδα της Πορτογαλίας. Να τους δούμε, να τους δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, Γιώργη. Ναι. Όλοι μέσα στο γήπεδο κρίνονται. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά, Μάγκε. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Γεια σου, ρε Γίγαντα, Γιώργαρε. Να είσαι γέρος. Καλό βράδυ. Ωραίος, μ' αρέσει γιατί ξέρει από μπαλίτσα. Νιώθει. Στον επόμενο. Νιώθει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Τασούλη, τι κάνεις? Καλά, φίλε, εσύ. Ο Στράτος είμαι. Γεια σου, ρε Στράτο. Τι κάνεις, αγόρι να μου. Γεια σου, Ζαχού. Ο διαιτητής ο Στράτος, θα πω. Γεια σου, Στράτο. Όλα καλά. Ο διαιτητής ο Στράτος, λέω. Πρώην διαιτητής. Ο πρώην διαιτητής. Πρώην διαιτητής. Καταρχήν, να σε ευχηθούμε καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Για το φανταστικό, θα πούμε την Παρασκευή. Για το φανταστικό μαγαζί που έχεις ανοίξει στην Εγνατία 96. Ναι, ναι. Θύμισε μου λίγο τον τίτλο του μαγαζιού. Coffee Berry. Ένα φανταστικό μαγαζί, Ζάχο, με όλα τα είδη καφέ. Θα πάμε και έχει κρύα σάντουιτς, έχει Εγνατία 96, από ξηραμένα φρούτα. Εδώ ρε, πριν το μετρό που είναι. Τρίτη Αγία Σοφιάς δεξιά. Μα περνάω το δρομολόγιο μου. Θα σε πάω να ήπια καφέ, καλύτερο από σεξ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Φάγαμε πολύ βροχή. Κανα πιτόγυρο δεν έφαγες, άστε πίσω. Όχι, φύγαμε. Πήγαμε το μηχανάκι και έφαγα και βροχή στον δρόμο. Ωραία, φίλε, μηχανάκι τέτοιο καιρό, πώς το έκανες. Πώς θα πάω, πού να παρκάρω εκεί πέρα. Πού να παρκάρω. Μεγάλος παίχτης, επειδή ξέρεις, Τάσο, εγώ ξέρω ότι παρακολουθώ πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Αλλά, Ολιβέρα. Ολιβέρα, ναι. Δεν ξέρω το Πέλκα τι θα γίνει. Γιατί ψιλοπαίζει το ίδιο στυλ του Πέλκα. Είναι μπροστά από τα αμυντικά χαφ. Παίρνει την μπάλα, μοιράζει, σουτάρει, κάνει. Όπως και τον Ελκαντουρί. Είναι το ίδιο στυλ. Ο Ελκαντουρί παίζει πιο επιθετικά, αυτός παίζει πίσω από τους, ναι, μπροστά από τους αυταμυντικά. Στράτο μου, για να τον πήρανε, το χρειάζονται. Για να σου πω, τα δύο πέναλτι, ναι, μετά από το άστοχο πέναλτι που βάρεσε ο Ακπόμ, τα είδες? Πιο πολύ ήταν εκείνο που δεν μιας έδωσε. Και είσαι, μιας και είσαι πρώην διαιτητής και έχεις φυρίξει, ναι, πάρα πολλά μάτς. Πιο πολύ ήταν εκείνο που δεν έδωσε. Πιο πολύ ήταν εκείνο που δεν έδωσε, που στο, δεν έδωσε. Στον Κρέσπο ή στο Βαρέλα. Στον Κρέσπο. Στον Κρέσπο. Και στο Βαρέλα. Δικαιώνει τον Ζάχο. Ζάχο. Ναι. Δικαιώνει τον Ζάχο. Πιο πολύ εκείνα ήταν τέτοιο. να σου πω την αλήθεια. Μέσα στο μπάχαλο που γίνεται εκεί πέρα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι πως μπρόχνονται και πως τραβούνται, ναι, κάθε corner είναι και πέναλτι. Ναι. Γίνεται ένας χάμος μες στην περιοχή. Ο ένας τραβάει τον άλλον, ναι, δηλαδή αν θέλανε τουλάχιστον οι διαιτητές να δίνουν πέναλτι, θα πρέπει να δώσουν 2-3 πέναλτι μόνο από τα corner. Εντάξει, αυτό όμως ήταν πολύ κράτημα, ρε φίλε. Ο Λίλα, ναι, ο Αλβανός, τον κράτησε πολύ, τον κράτησε. Κοίτα, αυτός είναι προκλητικός. Όταν πηγαίνει, και έχεις πολύ δίκιο, Τάσο, όταν πηγαίνει κάτω και παίζει ή στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι, ή στο Καραϊσκάκη, είναι Παναγία, χατούλα. Παναγία, Παναγία, μπράβο. Όταν έρχεται στο Χαϊλάου, θα κάνει κανένα μεγάλη Αλβανία, άμα κάνει κανένα χαζό, να ξέρεις. Ναι, όταν έρχεται στο Χαϊλάου, θα τον κυνηγήσει, όλη η πόλη μετά. Ναι. Είναι προκλητικός. Ξέρουν ότι για να αντιμετωπίσουν τέτοιες ομάδες, τον ΠΑΟΚ, πρέπει να προκαλέσουν. Ειδικά, ξέρεις ότι στα περισσότερα μάτς ο Μάτος είναι δηλαδή να πάρει κίτρινη κάρτα. Ναι, είναι σπάνια είναι να μην πάρει κίτρινη κάρτα. Είναι να πάρει, δηλαδή έχει γλιτώσει 2-3 φορές φέτος να πάρει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα με 10 και μία δεν την πήρε με ηλίθιο τρόπο που έπιασε την μπάλα με τη δεύτερη κίτρινη. Μπράβο. Μια χαζομάρα έκανε. Ναι, πόσο ήταν, 3 στο 3-0, στο 2-0, πότε ήταν. Και ευτυχώς είχε διακοπεί γιατί ήταν χάλια. Μετά τη διακοπή τον βλέπω ανέβηκε πάλι. Ξεκουραστήκανε. Γεμίσαν τις μπαταρίες και κάνανε. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, Στράτο μου, ναι, ότι με την φυγή του Πρίγιοβιτς έχει ανέβει κατακόρυφα η απόδοση. Τα περιμέναν όλα. Κοίτα, του Ζαμπά, πρόσεξε, ναι, ναι, του Ακπόμ, που Ακπόμ δεν θα βλέπαμε αν ήταν ο Πρίγιοβιτς. Τάσο, του βγήκε η ειρηνία, με συγχωρείς, ναι, και ναι, τα τελευταία 2-3 μάτς και του Μάτους. Το αλλά ναι, θυμίσου λίγο το μάτς που έκανε το προηγούμενο ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Θυμίσου το Σαχόφ τι μάτς έκανε. Ο Σαχόφ είναι σε συνεχή φόρμα. Μπράβο. Έχει την πολύ καλή μπαλιά, είναι σταθερός, είναι, παίζει πιο μπροστά, δεν παίζει, είναι αμυντικό χάφι θέση του, αλλά προωθείται πάρα πολύ και έχει πολύ καλή μπαλιά. Είναι μονίμως καλός. Δεν είναι πάρα πολύ καλός, αλλά είναι καλός. Εμείς το συζητούσαμε στην 5, γιατί εγώ στην 5 εισιτήριο, ναι,
συζητούσαμε ότι ο Ακπομπ δεν είναι της κλάσης του Πρίγιοβιτς, αλλά κάνει περισσότερες δουλειές από τον Πρίγιοβιτς. Είναι πιο δημιουργικός, είναι πιο συμμετοχικός. Μαρκάρι, πασάρι, σεντράρι, σκοράρι. Τι άλλο να σου κάνει, ασίστ γκάζι. Με τον Όφη που έχασε την μπάλα και σαν σκυλί κυνηγούσε τον παίχτη από πίσω. Αυτό δεν το κάνει ο Πρίγιοβιτς. Να έρθει στο σπίτι να σε κάνει τίποτα λαγανοτολμάδες. Έρχεται ο Γιουνές, έρχεται. Αυτά παιδιά, καλώς σας βράδυ. Τα σούλες μπορεί να πέρασε την Παρασκευή να τα πούμε από το στούντιο. Θα τα πούμε καρτάσι. Α, Παρασκευή δεν θα είμαστε εδώ, να ξέρεις. Δεν θα είστε. Όχι, Παρασκευή υπάρχει. Εγώ έχω μια κοινωνική και επαγγελματική εκδήλωση με την πρωινή μου εργασία. Και ο Ζάκος πρέπει να. Αύριο 8-10 δεν είστε. Να λείπει. Αύριο παίζει ο Άρης. Αύριο παίζει ο Άρης. Αύριο παίζει ο Άρης. Θα είμαι εγώ εδώ. Θα έρθω τη Δευτέρα. Δευτέρα να έρθει, βέβαια. Οκ, παιδιά, καλό σας βράδυ. Σε περιμένω, Καρτάση. Έγινε. Α, πέστε μου τι καφέ πίνετε. Να σας φέρω. Τι καφέ, ρε. Το 10 η ώρα έχουμε το βράδυ τη Δευτέρα. Σοκολάτα. Όχι, σοκολατίτσα γλυκά. Ό,τι θέλει. Σοκολατίτσα γλυκά. Κάνε εσύ κουμάντο, τι θες. Θα κάνω κουμάντο και θα σας φέρω. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Τσάι με κονιάκ θα με φέρει. Με κονιάκ, ρε φίλε. Δεν έχω αλκοόλ στο μαγαζί. Φέρεις το τσάι, βάλω το κονιάκ. Αυτό κονιάκ έχει πάντα μαζί του. Θα σου φέρω. Λοιπόν, διάλεξε ή Gucci Berry ή Red Sunset. Το πρώτο που είναι το κότσι που έχουμε και το φίλο μας. Okay, εγώ σοκολάτα γλυκιά, να σε καλά. Έγινε παιδιά, έγινε. Γαλά, σοκολατίτσα. Μετά τα 43 άρχισε να φοράει σλιπάκι με τεράντες αυτός. Φέρνουμε στέλνα. Να πούμε αύριο, μια που μας έδωσε και την ασίστ ο φίλος μας, ότι 7 η ώρα, λίγο νωρίτερα φυσικά θα είμαι εδώ στο στούντιο, μέχρι τις 10 θα πάμε, από τις 7 μέχρι τις 9 θα είναι το παιχνίδι, μετά συνεντεύξεις παραλυπόμενα. Συνέντευξη τύπου των προπονητών μέχρι τις 10, έτσι. Ξάνθη Άρης, σημαντικό παιχνίδι. Γιατί δεν χάνει ο Άρης αύριο. Δεν χάνει. Πιστεύω να το λες κανονικά. Δεν χάνει. Δεν σου είπα, δεν χάνει. Δεν κερδίζει εκεί άρα λες. Χίλες. Πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Πιστεύω. Άμα δεν χάσει, ρε τρέγε, εκεί οι δύο είναι. Πες. Χι οι δύο. Δύο δεν το βλέπω. Δεν μπορεί να το πει. Δεν σου πάει η καρδιά. Όχι, δεν μου πάει η καρδιά. Ναι. Και η καρδιά δεν μου πάει, ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα κάτσει στο Σταυρό. Εντάξει. Στο Σταυρό. Χι. Καλό είναι, σου είπα. Δεν αποκλείω και το παλούκι βέβαια, αλλά το πρώτο σημείο. Καλά, τώρα τι. Το πρώτο σημείο το χι. Παιδιά, ή θα βρέξει ή καλό καιρό θα άλλος κάνει. Άλλος έλεγε τριπλή. Τι άλλο. Άλλος. Ούτε είπε καμία τριπλή. Εδώ δίπλα μου. Αυτός καμία εδώ, τριπλή δεν με είπα. Με 38 γυναίκες το μήνα. Όχι, μα έβγαλε το όνομα. Μα έβγαλε το όνομα. Και τη χάρη έβγαλα. Μα έβγαλε το όνομα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στου. Τραβόλτα, πέστε. Θα πάμε το Σάββατο. Δουλεύω, άμα δεν θέλω να ερχόμουν. Θα ξαναπάμε. Λοιπόν, βασικοί υποστηρικτές, πρώτος και καλύτερος, Νίκος Μπουγάτσας, Μάνος Καλογεράκης και Εσκομπάρ, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, και τηλέφωνο το 2311-208-301 για το Εσκομπάρ, το δικό μας Εσκομπάρ. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Ζάχος, από τις λίγες φορές που λέει αλήθεια. Πού να μου χαθείς. Ψήν το πολύ ο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά, χειροποίητες ζωστινιές, να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος στην πόλη. Χοιρινός ή κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραούλη και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή σας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ και το. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Ιορδάνη Τσερκέζο στη Νεάπολη, λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου 252. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σα σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίε που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελοκίνηση, καθώ και επισκευή στο φθαρμένο σα μάν του οχήματό σα. Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζο, λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκορπιό, τηλέφωνο επικοινωνία και δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο 2310-635-809. 36-41, ο ΠΑΟΚ στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου, τώρα έγινε 38-41. Πλησίαζαν επικίνδυνα οι Ελβετοί, οι αδιάφοροι να πούμε βαθμολογικά Ελβετοί. Με νίκη σήμερα ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει την πρόκριση και με νίκη και επί της Τενερίφη, πολύ δύσκολο βέβαια, στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena την επόμενη εβδομάδα, λέω, δεν προσέχεις τι λέω, περνάει ως τρίτος. Κάνε αποφώνηση, αδερφέ. Ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο επαναλαμβάνω από τις 7 μέχρι τις 10.
θα είναι το παιχνίδι Ξάνθη Άρης. Μέχρι τις 9 είπαμε το παιχνίδι, μετά συνεντεύξεις και συνέντευξη τύπου. Εδώ πέρα θα είμαι στο στούντιο. Ελπίζουμε σε νίκη της ομάδας μας. Άρα αύριο τα ξαναλέμε εμείς. Ο Τάσος φυσικά θα πάρει ρεπό. Να ευχαριστήσουμε, είπαμε, τον κόσμο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ακολουθούν τα παλικάρια με την εκπομπή Μπάλαντερ. Νίκος Παπαδόπουλος. Και Νίκος Μοσχοβίτης. Λίγο αργότερα στις 12 η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από μένα, τον Τάσο Τρέγια και το, στην οικοληψία των φίλων μας. Και την εκπομπή μας Ράδιο Μαρμίτα. Τον Γιάννη το Ζάτσι. Τον Γιάννη το Ζάτσι, αν το είπες. Ναι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.